Έτσι όπως κοίτα, είναι. Κοίτα, κοίτα. Εγώ αυτό που αγαπώ στην Αντιγόνη είναι ότι είναι παντός καιρού. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Τη βάζει Μέριλιν Μάνσον, ναι. Τη βάζει Κόκοτα, ναι. Ναι, παιδί μου. Όλα, ναι. Γλέντι, ναι. Παντού, γλέντι. Αυτό σε γουστάρω, μάνα μου. Καλώ ήρθε, παιδί μου, καλώ ήρθε. Έλα εδώ. Γι' αυτό έβαλε το τέκνο. Για να βρω το δρόμο μα, όπω καταλάβατε. Ναι, ναι, έχω να σα πω. Το μικέτο έχω μελουρίσει. Έχω να σα πω, έχω να σα πω. Παιδιά μου, έγινε χαμό. Θα σα τα πω όλα με λεπτομέρειε. Έχουμε και βίντεο να μα δείξει. Από Μαντόνα, Μαντονιέ, σήμερα παιδιά μου, έχουμε και πολύ μεγάλη πρωτιά, διότι ανέβηκε Έλληνας στη σκηνή της Μαντόνα. Ανέβηκε, είναι χαμός, θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Και εμείς θα σου πούμε πράγματα που γίνανε αυτό το Σαββατοκύριακο που πήγες εσύ εκεί στην μπαρ, στην Πράγα. Πάργα. Εδώ γινόντουσαν πράγματα τρομερά. Το φαντάστηκα. Θα δείξουμε. Όχι, εντάξει, πιο καλά πέρασε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει φωτογραφία, ήταν κούκλα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι. Τι μου έχετε σήμερα. Έχω κλειστό. Α, για πείτε μου. Πείτε μου. Έλα, λέγε. Σήμερα λοιπόν. Τι θα δείξουμε, Νικόλα. Αυτό το αγοράκι. Α, συνεχίζουμε. Η Αντιγόνη. Για δείξε μας την Αντιγόνη να τη χαρούμε πρώτα. Η Αντιγόνη ανέβασε μια φωτογραφία στο Facebook που έτρωγε τη σοκολάτα της και έκανε τον αγώνα της ενάντια στο μαραθώνιο. Γιατί δεν ήθελε μαραθώνιο φαγητού. Μαραθώνιο φαγητού. Και ζητήσαμε από εσάς, αγαπημένοι τηλεθεατές, να μας στείλετε φωτογραφίες σας με μπουκωμένη ή με πράγματα που σας αρέσει να τρώτε. Αυτό βλέπω πάστα φουντουκιού. Είναι αυτό, όχι! Αυτό είναι... η σοκολάτα ήταν μόνο η αρχή, να σας πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν φωτογράφησες και τα υπόλοιπα. Μετά υπήρξαν και άλλα γουρνόπουλα, τέτοια. Κρουασάν με σοκολάτα, μπράβο κουκλά. Αυτό μου, είναι μπράβο, το γνωστό food porn που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Food porn κάνουμε τώρα. Έρα μια σουβλάκα. Έρα τη σουβλάκα. Άλλο. Ναι, έτσι μπράβο. Πιτόγυρος, παιδιά, μονό, με πατάτα. Μονό, είναι ή διπλό. Μου αρέσει ο πιτόγυρος. Παιδιά, το διπλό πιτό δεν μου αρέσει εμένα. Ναι, γιατί είναι στεγνό πάντα το πίσω του. Πάρε δύο! Πάρε δύο! Να έχει μέσα και το... Ωραίο είναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Άλλο, έχουμε άλλο. Άλλο, Δεν έχουμε άλλο σήμερα. Αχ, Θεέ μου. Πάμε λοιπόν να δούμε μια φωτογραφία της Καλομήρας. Έλα ρε. Το Καλομήρα. Την έχω δει, ναι. Τα ανέβασε στο Instagram. Είναι πολύ γλυκούλη, μωρό. Ολόιδιο είναι αυτό το παιδάκι. Παιδιά, ζωγραφιστό παιδάκι. Καλά, λίγο επεξεργασία έχει φάει, Σίγουρα φοράει κραγιόν. Δεν μπορεί να γεννήθηκε με χυλάκια σοκολατένια. Ναι, κραγιόν. Και εγώ μικρή, όταν έτρωγα σοκολάτα, τα έκανε έτσι. Τα έκανε έτσι για να φαίνεται ότι φορά κραγιόν. Και πήγανε στον καθρέφτη και πιόμουν, ναι. Και ήσουν ωραία τα σοκολάτα. Παντζάρια δεν έτρωγα μικρή. Μετά ανακάλυψα τα λαχανικά. Τσίχλες που αφήνανε χρώμα για καρατέρες. Δεν είχαμε τσίχλες. Λοιπόν, στείλτε μας παιδικές σας φωτογραφίες. Φωτογραφίες που αγαπάτε όταν ήσασταν παιδιά. Αυτό που στέλνετε. Να είστε χαριτωμένα, ωραία, ζουζούνικα. Που την κρατάς τη φωτογραφία και λες, κοίτα εδώ πέρα πώς είμαι. Λοιπόν, δικές σας φωτογραφίες. Πάμε να το παίξουμε. Φυσικά. Πάμε. Δεν θα καθεθεί ελεύθερο σήμερα, γιατί πάει συνέχεια στην κουζίνα. Στην τραπεζαρία και στην κουζίνα και ενοχλεί τον κόσμο που τρώει. Καλά, δεν καβγίζει, δεν κάνει. Αλλά είναι μέσα στα πόδια τη, μέσα στην κουζίνα, ναι. Τον λυπούνται, του δίνουνε. Τρώει, κάτσε κάτω, παιδί. Τώρα κάτσε τον κάτω. Είναι περιορισμένο με το βλουρί. Ναι, κάτσε κάτω. Μεγάλη κάτσε τιμωρία κάτω για το Μικέ. Πολύ καλό παιδί. Αυτό το σκυλί έχει μάθει, ξέρει, σαλονίζει. Πάντου δεν έχει μάθει. Ένα μάθει, να μην πηγαίνει να ζητιάνε. Τώρα θα μάθει σε γεράματα. Γεράματα. Γεράματα, πόσο είναι. Είναι 8 χρονών. 8 δεν είναι καν μεσήλικα. Ναι, αλλά δεν μαθαίνει τα 8 το σκυλί. Τι λες καλέ. Έλα, τώρα. Συγγνώμη, εσύ άρχισε μεσήλικα να τρέχει μαραθώνιο. Καλά, ναι. Δεν έτρεχε νέο. Όχι, νέο δεν έτρεχε. Άρα μαθαίνει. Έχει αλλάξει lifestyle. Γυμνάζεσαι, πού δεν γυμναζόσουν. Πώ δεν γυμναζόμουν, εγώ ντούκι ήμουνα, δεν θυμάσαι. Μαζί ήμασταν. Πέστα σε κανένα που δεν ήσασταν. Θυμάσαι εκείνη η φίλη σου που έλεγε που μου είχε λιγουρευτεί πολύ. Αυτή ήταν πάρα πολύ λυσάρα. Όποιον έβλεπε λιγουρευόταν. Πάντως, ντούκι δεν ήσουν. Ήμουνα. Δεν θα σου πούμε. Καλά, μετά, εντάξει. Όχι, ντούκι δεν ήταν, παιδιά. Τώρα τι είναι, τι λέω. Ντούκι δεν ήταν. Ήταν πάρα πολύ γλυκό αγόρι. Εντάξει. Έτσι, ένα κλαράκι, ωραίο, ψηλό, λεπτό. Καλά, ήμουνα, δεν έκανα εγώ ακροβατικά. Αυτά, ναι. Λοιπόν,
έλα, πάμε. Πάνω, θέλω να σου πω ότι έγινε ο μαραθώνιος την Κυριακή που έλειπες εσύ. Βεβαίως. Πήγανε πάρα πολύ, παιδιά. 43.000 ήταν. Να πω συγχαρητήρια στη φίλη μου την Νικόλ και στο φίλο μου τον Ντόλι. Κάνανε όλο το 42. Το 42 το κάνανε σε 5,5 ώρες. Μπράβο, ρε παιδιά. Καλά, συγχαρητήρια. Α, η δική μου φίλη Νάγια το έκανε σε λιγότερες. Άσε μας μόνο και εσύ. Μην πούμε συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όμως, παιδιά, ο οποίος είναι πάρα πολύ εναντίον του μαραθωνίου και έχει επιχειρήματα. Όχι μόνο. Εχθές πραγματοποιήθηκε ο 33ος αυθεντικός μαραθώνος της Αθήνας, όπου στις γυναίκες νικήτρια ήταν γυναίκα. Όχι, κατάλαβε, όχι, νόμιζα, ναι, πρώτο βίντεο εκείνον με... Στις γυναίκες η νικήτρια ήταν γυναίκα. Σπάνιο. Αυτό ήταν μια είδηση... Πρωτιά. Ρεκόρ ήταν, παιδιά μου. Αυτό ήταν η είδηση για να μπούμε μέσα στα πράγματα. Βόμβα. Ότι, στο φετινό μαραθώνιο, δηλαδή το λένε τα διεθνή πρακτορία, στο φετινό μαραθώνιο της Αθήνας, η πρώτη των γυναικών ήταν γυναίκα. Γυναίκα. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν ξέρεις ποιος είναι άντρας, γυναίκα, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Οπότε να μιλήσει και ο ειδικός και να μιλήσει ο άνθρωπος. Αυτός είναι εναντίον. Αυτός είναι ο εναντίον και παιδιά μου δεν πρέπει να γίνονται μαραθώνιοι. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Άνθρωπος του αθλητισμού τώρα, όχι ότι και ότι. Μα τώρα μαραθώνει. Προχτές πηγαίναμε στον δρόμο και κατεβαίναν έξω από το στάδιο. 5.000 ανθρώποι, δηλαδή κάθε λογιό έξω, μέσα στους δρόμους τρέχανε. Κόψαν τη συγκοινωνία όλοι. Γυμναστήρια δεν έχετε ρε να πάω να τρέξετε. Ορίστε, να πας στον αρδιτό, στο στάδιο δεξιά-αριστερά, τρέξε. Είναι ανάγκη να οργανώνετε τέτοια Και κόβεται τη συγκοινωνία, διαλάμε, χάνει ο άλλος τις δουλειές τους, τρακαρίσματα γίνονται, να βλέπεις την κυρακατίνα να τρέχει. Μυαλό δεν έχετε, έχετε τελειώσει πανεπιστήμια, ζήσε. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Πετάχτηκε εκεί ένας. Και λέει να κάνουμε ένα μαραθώνιο. Ελαφρόμια. Πού πάει να κάνεις μαραθώνιο, δεν θα καταλάβεις. Κοίτα τι, να δω την Κατίνα, ρε, να τρακάρει τα αυτοκίνητα. Βλέπουν την Κατίνα να τρέχει, τρακάρει το αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν. Κυριακή, θέλεις να πας μια βόλτα με τα μάξι. Ναι. Και σε κλείνει τώρα που τρέχει ο Πάσα ένας μέσα στο μαραθώνιο. Έρχονται από όλο τον κόσμο. Τι έρχεστε από τον κόσμο γύρω, γιατί εκεί δεν έχουν πόλεις αυτοί να τρέξουν. Δηλαδή ήρθαν στην Αθήνα. Αλλά αυτοί δεν θέλουν να κλείσουν τις πόλεις. Αν είναι επιβαρημένοι. Σου λέει κακόρο η Αιέλα, να κλείσουμε την Αθήνα να τρέξουμε. Έτσι, τρέχα Έλληνα. Μαραθώνιο. Τώρα που είπα πού. Αχ, παιδιά, τώρα θα σα πάω σε άλλο κλίμα. Γιατί πραγματικά. Πότε ήταν την Κυριακή, αυτό ή το Σάββατο. Δεν θυμάμαι, ρε Φώτη, γιατί με συγκλώνησε τόσο που είχα σαν να σου πω, να σας πω κάτι. Η Ανίτα ξαναβρήκε τον εαυτό της. Η Ανίτα κάνει, παιδιά, μια εκπομπή ξαφνικά. Που έγινε, αποκάλυψε κάτι που καθήλωσε την Ελλάδα και αυτό φαινόταν και από το τρέιλερ. Το τρέιλερ, παιδιά μου, είναι συγκλονιστικό. Να, δεν έχει ξανασυμβεί. Το βλέπεις και τσουτσουρώνεις και λες ποια ώρα, ποια μέρα, να κάτσω να το δω. Η συγκλονιστική ιστορία ζωής μιας 40χρονης γυναίκας που την εγκατέλειψε ο σύζυγός της για μια άλλη. Τον συγχωρεί και του ζητάει να επιστρέψει κοντά της. Αυτό το τρέιλερ. Η συγκλονιστική ιστορία μια 40χρονη που την άφησε ο άντρας της. Ναι. Μια... Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πουθενά στη ζωή μας. Ποτέ καμιά 40χρονη, 50χρονη, 60χρονη, 20χρονη, 35χρονη. Ποτέ καμία. Δεν την άφησε ο άντρας της. Είχε 40χρονη που την άφησε ο άντρας της. Πού το βρήκε, έχει μια ομάδα βέβαια που ψάχνει. Μπορεί να έχει πάρει από το εξωτερικό. Νέκα. Τι λαγωνικά είναι αυτά, αρέσει, με συγχωρεί. Δεν το βρίσκεις, δεν το βρίσκεις. Και στην αρχή πας να το αμφισβητήσεις, να πεις αποκλείεται, στημένο είναι. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά μετά έρχεται η ίδια εκεί και σου λέει την ιστορία της. Ναι, λοιπόν. Και εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Παιδιά μου, θα την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία έτσι, σταγόνα. Αυτή η γυναίκα πήγε να ζητήσει πίσω τον άντρα της. Τον αγαπάω, όχι μόνο επειδή τον αγαπάω, αλλά είμαι και η καψούρα μαζί του. Καψούρα, όταν λέμε η καψούρα, είναι καψούρα. Δεν τον αγαπάει μόνο καψούρα. Είναι η λέξη, η ελληνική. Όχι, έχει πολύ σωστά διαχωρίσει. Να το λέμε καψούρα. Άντε πες το στα ξένα, καψούρα. Οχ. Καλά λέει το παλικάρι. Ναι, σου λέει είμαι και καψούρα. I'm in love, είναι σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένο. I'm in love, είναι ερωτευμένο. I'm in love, είναι ερωτευμένο. I love you, είναι σ' αγαπώ. I have crush on you. I have a crush. Έχω φάει ένα κόλλημα. Η καψούρα είναι ότι καίγομαι, παιδί μου. Δεν μπορώ να κάνω, δεν αντιστέκομαι. Και αυτό, παιδιά μου, συνεχίστηκε σε αυτή την διήγηση. Ήτανε αρκολικός, έπινε, ήτανε μπράβο στα μαγαζιά της νύχτας. Ναι, και οι γονείς μου δεν τον θέλανε. Με έκλεψε μία, 2002 τα είχαμε, 2006 παντρευτήκαμε. Την έκλεψε κιόλας. Λογικό είναι να τον καψουρευτείς. Βέβαια, αρκολικός. Αρκολικός, στα μαγαζιά της νύχτας. Την έκλεψε. Ενήλικη, την έκλεψε. Άρα δεν ήθελε αυτή. Κλέβονται ενήλικες άνθρωποι. Άμα δεν θέλει αυτή, την έκλεψε.
Πώς δεν ήθελε, αφού ήταν καψούρα. Μετά τον καψουρεύτηκε που την έκλεψε. Ωραία, τέλος πάντων. Γιατί μετά ξετύλιξε τα χαρίσματά του όλα. Βεβαίως, αυτά. Βεβαίως, παιδιά μου, ήταν το contact, το eye contact ήταν καταπληκτικό. Σαν ταυτότητα με κυκλοφορούσε από πίσω του. Με τα μάτια μιλούσαμε. Μπροστά θα είναι 100 άτομα, θα με κοιτάξει, εγώ θα κάνω τη χειρονομία. Εγώ θα τον κοιτάξω, αυτός θα κάνει τη χειρονομία. Κάνανε χειρονομίες μπροστά στον κόσμο. Ήταν ο κόσμος, έμεινα γάμο, ας πούμε. Αυτού κάνε... του ορχόταν η όρεξη και τι έκανε με τα μάτια. Και έκανε αυτή τη χειρονομία. Και πήγε, έφευγανε. Οπότε μια άλλη φορά έκανε αυτή τα μάτια, θέλω πολύ. Έκανε αυτό χειρονομία. Πήγαινανε, κατάλαβε. Έτσι. Ήταν πολύ. Επειδή ήμουν πολύ έτσι με το σώμα. Καψούρα, καψούρα. Μα το λέει και μετά. Λέει, τι ήταν αυτό που την κέρδισε. Βεβαίως. Έναν καψούρον άνθρωπο που καψουρεύεται, δεν μπορείς τα τυφλωμένα μάτια του να το ανοίξεις, ό,τι και να πούνε. Είναι τυφλωμένα, κουφώνεται. Κουφώνεται και είναι καψούρον ο άνθρωπος. Ποιος μη καψούρον, ποιος έχει ζήσει μη καψούρον. Να σηκώσει πρώτος την πέτρα. Ο καψούρον το καψούρον, είναι κανονικό. Δεν κουφεύεσαι. Δεν κουφεύεσαι, βέβαια. Δεν τυφλώνεσαι. Τυφλεύομαι. Τυφλεύεσαι. Βέβαια, παιδιά μου, από αυτόν τον άνθρωπο πέρασε πολλά βασανιστήρια. Βασανίστηκε είναι... πολύ. Πήγε να την πάει ολόκληρη από την καψούρα. Ήρθε μέρα, με έκοψε το χείλι. Μπορούν να το διαπιστώσω εδώ πέρα. Μάλιστα. Το σημάδι. Το κόψε το χείλι μου. Πήγε να με πιάσει εδώ. Πώς με το στόμα κόψε, του. Εσύ. Όπως πήγε να δαγκώσω εδώ, το κάνω το χείλι μου, το μάγουλό μου έτσι και με ακουμπάει εδώ και με κόβει το χείλι. Και κάνει, το πετάει το χείλι μου. Και βλέπω εγώ μια ζεστασιά εδώ και μου πέφτουν τα αίματα. Δηλαδή... Ξέρεις γιατί, αυτή έχει την ενοχή ότι αντιστάθηκε, γύρισε, σου λέει αν δεν είχα αντισταθεί. Θεό, αυτός ήθελε μάγουλο. Γυρνάω εγώ και μου δίνει χείλη, χείλη δεν θέλω. Τι να σε κάνω. Δεν βέβαια, γιατί το μάγουλο είναι το νόστιμο. Το μάγουλο ήθελε. Την έτρωγε σιγά σιγά την έχει λαχταρίσει. Θέο κι εγώ για να μου τα κάνει, δεν μπορεί. Κάτι έχω κάνει. Εδώ θα κάτσω να με φάει. Και όχι μόνο να με φάει. Να με ψήσει κιόλας. Και να με κλωτσίσει. Απάνω ήταν το τσάι, έβραζε. Και όπως με χτύπησε, με χτύπαγε, ήμουν κάτω. Κάηκες από το τσάι. Άθελα το έκανε όμως αυτό. Δεν ήξερε ότι το τσάι. Τώρα να πούμε ήθελε και την μόνο αλήθεια. Τη σόμπα να σπετάξει, όχι και το όχι, τσάι. Όχι, κλώτσισε τη σόμπα και έπεσε το τσάι. Απάνω με έκαψε. Α, ήθελε μόνο να κλωτσίσει για να φύγει. Εδώ. Εμένα με χτυπούσε κάτω. Και από τα νεύρα το απάνω κλωτσάει και τη σόμπα. Α, σε χτυπούσε ένα κανονικά, δεν είχε σταματήσει. Ναι, δεν ήξερα αυτό που έκανε, γιατί ήταν πολύ μεθυσμένο. Δεν είχε καταλάβει ότι κλωτσούσε και τη σόμπα. Είχε μείνει στο ότι χτυπάει εσένα, εντάξει, αυτό είναι το κανονικό. Αυτό ήταν το κανονικό, κατάλαβε. Δεν είχε κλωτσούσε. Γιατί ένα οποιοδήποτε άντρα μια δουλειά μπορεί να κάνει. Ναι. Να τον έχει τέτοιο σαΐνι, να είναι συντονισμένο και τη σόμπα να κλωτσήσει και εσένα να έχει κάτω να βαράει. Το θαυμάζει. Είχε και ADD φαίνεται, κατάλαβε. Ναι, αυτό δεν ήταν. Πού και πού όμως. Ήταν ατύχημα, βρε παιδί μου, το τσάι. Αυτός δεν ήθελε να ρίξει το τέτοιο. Όχι. Την ώρα που την κλώτσαγε, ήταν και η σόμπα που δεν στεκόταν καλά στα τρία τα ποδάρια και έφυγε. Ήταν και το τσάι. Αλλά το παιδιά μου είπε και στην αρχή ότι την. Δεν τον θέλανε. Δεν τον θέλανε γιατί ήταν βίαιος. Και η ίδια έκανε επαναστάσεις που και που. Και σηκωνόταν, τα έπαιρνε και έφευγε. Τα έκαμνε όλα αυτά και μετά ξέρεις τι έκαμνε. Τι. Ερχότανε και εκεί στη μάνα μου φώναζε, τσίριζε, μετάνιωνε, έκλαινε. Και μετά οι γονείς μου δεν τον θέλανε. Δεν τον θέλανε, έκλαινε. Τι να κάνουμε. Πήγαινε στους γονείς και έκλαινε. Ποιος γονιός θέλει για το παιδί του έναν να του χτυπάει με τα δίπορτα. Δεν μείνει, ναι. Ήρθε, σου λέει πάλι χτες και έκλαινε. Δεν μπορώ πια. Ο μπαμπάς, οι γονείς. Να, έλα, θέλετε να ξανακούσετε γιατί τους έκλαινε. Πήρε η κόρη μου έναν και έκλαινε. Συνέχεια. Συνέχεια, έρχεται εδώ και τα έκαμνε όλα αυτά και μετά ξέρεις τι έκαμνε. Ερχότανε και εκεί στη μάνα μου φώναζε, τσίριζε, μετάνιωνε, έκλαινε. Οι γονείς μου δεν το θέλανε. Δεν το θέλανε αυτό οι γονείς. Τι να θέλουν να κλαίνει. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή όμως τον ήθελε. Δεν πάει να έκλαινε. Γιατί μια γυναίκα. Όπου ο άντρας. Τη δέρνει, τη βαράει, την κλαίνει. Είναι αλκοολικός. Αλκοολικός. Είναι αλκοολικός. Είναι μπράβος. Έχει πιστόλια. Την τρώει και μετά την κλάνει. Γιατί. Γιατί δίνει το χείλι. Δεν καταδέχεται να καταπιεί λίγο χιλάκι που σου δάγκωσε. Γιατί κάθεται. Έχει την απάντηση. Εσύ πώς γίνεται να είσαι ακόμη καψούρα με αυτόν, δεν έχω καταλάβει. Να τα πω πολύ ανοιχτά. Δεν δώσε ανοιχτό. Πρόσεξε. Περίμενε να σου πω λίγο. Περίμενε, γιατί μήπως είσαι πολύ ανοιχτή. Τι εννοείς ανοιχτή. Για κάθε. Σιγά. Α, και να το λες αυτό. Εκεί ανοιχτήκε το μάτι. Για δώσε.
Τι ανοίχθηκε το μάτι μου, σου λέει. Κατάλαβε. Δηλαδή, παιδιά μου, τελείωσε. Λογικό. Σου λέει, θες να τα πούμε όλα. Γιατί κάθομαι, γιατί αυτό είναι. Το ξέρω. Μα το σέβομαι. Ναι. Το σέβομαι. Και να σε πάει και να σε φτύσει και να σε κλωτήσει. Γιατί άμα σε. Να αυτό και είσαι και. Μήνα. Γιατί μεγάλοι έρωτες. Έτσι είναι. Δεν μεγάλη. Έχουν λογική. Όχι, όχι. Θυμάστε, θέλω να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα. Μια και πιαστήκαμε. Στο βασανιστήριο της γυναίκας. Έτσι. Τι τραβάνε, θυμάστε την κούλα. Την κούλα, τι βασανιστήρια είχε τραβήξει κι αυτή. Όχι, η κούλα, παιδιά, ήταν η πιο βασανισμένη γυναίκα. Ναι. Η πιο καψούρα όμως, εκεί δεν έφευγε. Θα σας το θυμίσω. Την ίδια μέρα που γύρισα στο σπίτι, καφέ ζωματιστό μου πέταξε τη μούτρη. Επέταγε τον εγγονό μου στο αυτοκίνητο. Δεν το απέταξε το εγγονό σου, ψέματα να τα μου λε! Και μάρτυρα τη σόπα του αέρου με μπουνιά πήγε να πετάξει πάνω μου. Να με κάψει εμένα, χάσω τη ζωή μου για ένα τρελό. Δεν γίνεται μπάνια. Με έχει χτυπήσει τα νοσοκομεία. Έχουν αντίγραφα το κρατικό μου. Έχει πετάξει ελικόπτερο ανεμιστήρα με ανοιγμένα κεφάλια. Μου έχει κόψει δάχτυλα και έλεγε πε στη μαμά σου όταν είχα μικρά τα παιδιά μου ότι κόπηκε με τη σαλάτα. Τα τασάκια, τα κεφάλια. Ερχόταν η μάνα μου να με βγάλει βόρτα με τα κάντρα μου χτύπαγε. Τα αίματα, οι γείτονες. Τι να σας πω. Ναι, μου τι να σας τα πω. Δάχτυλα. Τα δάχτυλα, αεροπλάνα. Ανεμιστήρα στο ελικόπτερο. Ναι, ναι. Τα... Τόσα χρόνια ανεμιστήρα ελικόπτερο δεν έχω βρει. Ήτανε, γιατί της πέταγε τον ανεμιστήρα που ήταν σε ένα ελικόπτερο και την έπαιρνε από και καταλάβες αυτό. Α, ο Έλικας, ναι, τα ναι, ίδια θα ήταν. Λέμε τόσα ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτά είναι, σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, οι έρωτες αυτοί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή μας ποιος γνωστός κύριος της showbiz που έχει φτάσει στα 80 ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρός για τέταρτη φορά. Μπράβο. Επίσης, έχουμε να μάθουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ποιος διάσημος ηθοποιός είδε και έπαθε να γυρίσει ταινία που πρωταγωνιστούσε, γιατί όποτε ανέβαινε στο άλογο εκείνο τσουτσούρωνε. Τι σημαίνει αυτό, καψούρωνε. Ότι έκανε. Το άλογο. Το άλλο. Του άρεσε του αλόγου ο αναβάτη. Άντε, ο αναβάτη. Με το που ήταν ανέβαινε. Γκέι το άλογο. Δεν το, αισθανόταν μια ζεστασιά. Όχι, ήταν γκέι το άλογο. Δεν το ξέρει, ήταν τα πόδια του. Δεν ξέρει το άλογο. Καλά, το άλογο δεν ξέρει. Και στα ζώα. Βεβαίως. Και σκύλι και χάτι. Ναι, πιγκουίνι. Πιγκουίνι το κάνουν από ανάγκη γιατί φεύγουν αυτές. Πάνε να φέρουν φάει, γίνεται ανάποδα. Κρατάνε πιγκουίνι το μωρό, δεν το ξέρει. Ναι, καλά, έχουν, κολλά, έχουν πάρει και αυγά. Ναι, και φεύγουν τα θηλυκά να φέρουν φάει. Ε, τόσο καιρό μεταξύ τους, τι θα κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο, παιδιά μου, τι άλλο έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι, ποιος γνωστός ηθοποιός, έτσι, λέγεται ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του Μάικλ Τζάκσον. Αρχίσαμε τώρα, έτσι. Του γιου του Μάικλ Τζάκσον. Του γιου του Μάικλ. Ότι ο βιολογικός πατέρας. Του γιου του, ναι, του, όχι, ναι. Του, όχι του ίδιου του Μάικλ. Α, μάλιστα. Α, λοιπόν. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, ποιος κύριος της showbiz όταν μερακλώνει αναποδογυρίζει τραπέζια. Εύκολο. Μαζί. Έτσι, εύκολο. Και σήμερα βεβαίως, άιντε κορίτσια, γιατί τόσο καιρό παντού σε όλα τα social media. Βέβαια. Boys and noise. Noisers, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, και έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω το εξής. Νοικοκυρεμένα αφήσε μου πράγματα. Να το πω, αφήσε μου να το πω. Είχατε κάνει πολύ μεγάλο πάταγο την προηγούμενη φορά που δίναμε αυτά τα δώρα. Σας έχω μία σειρά που λέγεται Party Time της Αριέτε. Είναι μαλλί της γριάς, παγωτομηχανή, popcorn, hot dog, γρανίτες, ντόνατς και λουκουμάδες και τέλος, muffin και pancakes! Όλα αυτά δικά σας θα γίνουν, παιδιά μου. Όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια θα σας πω και λεπτομέρειες από το τι έγινε στην αυλή της Μαντώνα την Κυριακή με μεγάλη έκπληξη ελληνική. Πάμε, παρακαλώ. Με λεπτομέρειες, αυτό που θέλω να σου πω ήταν η ωραιότερη συναυλή που έχει κάνει ποτέ. Έλα ρε εσύ. Η ωραιότερη που έχεις δει εσύ. Εγώ έχω δει όλες τις συναυλίες από το 2000 μέχρι όχι, τώρα. Όχι, στη ζωή σου δεν είναι η ωραιότερη, αλλά η ωραιότερη της Μαντώνα. Η ωραιότερη της Μαντώνα. Έχεις δει όλες τις συναυλίες της Μαντώνα από το 2002 μέχρι τώρα. Ναι. Από το Drowned World και μετά. Και εμείς μέχρι τα Σούρμε, θα κατάλαβες. Αλλά ήταν το ωραιότερό της, το πιο όριμο, το πιο σωστό, το πιο καλοφτιαγμένο. Και φόνη. Και φωνή. Εντάξει, φωνή δεν είναι τίποτα το εξαιρετικό. Όχι, αλλά επειδή μεγάλωσε και κάνει κολοτούμπες. Όχι, όχι. Η φυσική της κατάσταση είναι κάτι το συγκλονιστικό. Αυτά είναι, θα σας τα πω σε λίγο, μου, γιατί έχω πολλές λεπτομέρειες και έχω αποκλειστικά πλάνα. Αυτό, έκανε
2 ώρες γυμναστική κάθε μέρα. Μία ώρα διάδρομο, μία ώρα γιόγκα. Τουλάχιστον. Καλή και εμείς. Αυτό που είπε, βέβαια, είναι λέει, μαζεύεται με τους χορευτές της που ήταν κάτι κουκλιά. Και, έτσι, και κάθε εκεί πέρα και λέει, αυτή είναι η συμμορία μου. Και, λένε, και λέει στους θεατές, θέλετε να γίνετε συμμορία μου. Για να γίνετε συμμορία μου πρέπει να δουλέψετε πολύ σκληρά. Oh, και λέει στον ένα χορευτή, hey, δείξε τι σημαίνει πολύ σκληρά και κάνει ένα έτσι και βλέπεις ένα Κυλιακό. Σώμα σαν να είναι ανατομικός πίνακα. Δηλαδή δεν φαντάζεσαι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και χωρίς μακιγιάζ γιατί θα έχει δρώσει. Το λέγεται Κυλιακό μακιγιάζ. Ναι. Και κάνει και σε μια η οποία δεν ήταν πολύ κοπέλα. Ναι. Η κοπέλα δεν ήταν πολύ κοπέλα, ναι, ήταν αγόρι. Όχι, ήταν αγόρι, δεν ήταν πολύ κοπέλα. Και τη λέει, δείξε και εσύ πόσο, δούλεψε σκληρά. Και κάνει μια έτσι και έχει 2 στήθη στιτά και όλο το υπόλοιπο φέτες. Όχι, ψεύτικο το στήθος, όχι σιλικόνι. Όχι, 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 αλλά φέτες, φέτες, φέτες. Ενώ εμείς Μαρία μου... Δεν τους έδειξες και εσύ πως περνάμε στην Ελλάδα. Έλα, σήκω, βγάλε την κοινά. Τους έδειξε ένας άλλος πως περνάμε στην Ελλάδα, θα τα δείτε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γύρο. Για πάμε λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα και θα σας πω... Είσαι σεξι σήμερα, μιλητέρ, ναι, κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μ' αρέσει τα μαλλιά σου πάντα έτσι πολύ. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το έκανε. Ναι, επειδή χτες μου είπες αυτό που μου είπες για τα μαλλιά. Για την κορδέλα. Για την κορδέλα. Α, καλά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Ποιος διάσημος ηθοποιός είδε και έπαθε να γυρίσει την ταινία που πρωταγωνιστούσε, γιατί όποτε ανέβαινε στο άλογο, εκείνο τσουτσου... Ρονέ. Όταν λέμε τσουτσου... Η Μαρία, γιατί εγώ φταίω, εγώ φταίω. Δεν εξηλειωθείς από την κακιά κοινέρα. Όχι, αλλά άμα κάνει... Έκανα παύση και... Γιατί πήγα να πω καψούρωσε. Καλά, δεν με νοιάζει κιόλας. Μάλιστα. Τι πήγαινες να πει. Πήγα να πω καψούρωσε, αλλά έλεγε τσουτσούρωσε. Το άλογο. Εντάξει, δεν είπε έκλαινε, οπότε πολύ καλά. Καψούρωνε, τελικά τι είναι. Ανατρίχια, του αναστατωνόταν. Αναστατωνόταν τα λόγω. Α, δεν ήταν φορά, δεν ήταν αρσενικό. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στις επιλογές. Στο νούμερο 1 σας έχω τον Brad Pitt και θα σας θυμίσω ότι στην ταινία που ύπευε το άλογο ήταν η θρύλη του πάθους. Αχ, ναι, ωραία, με το ψαρωτό του, το μαλλί. Ό,τι και, να κάνει, ωραίο είναι. Ήταν εκεί και ήταν κούκλος αυτός. Ναι, στα άλλα είχα χαμηλώσει. Τώρα είναι άσχημος. Ξέρω, όχι. Και στο νούμερο 2 σας έχω τον Michael Fassbender, ο οποίος ύπευε στη Jane Eyre. Δεν είναι απολύτω. Και ο Μάικλ, καλό. Είναι ωραίο άντρα. Και πρικισμένο. Αυτό ήθελα να πω. Περίμενα να το πει κάποιο άλλο. Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Έτσι και καλά, να αφήσω κι ένα άλλο για τα πρικιά. Να ασχολείται με τα πρικιά. Εγώ περίμενα την Αντιγόνη να το πει. Είναι ωραίο. Όλοι πάντω ξέραμε για τα πρικιά του. Αυτό είμαστε ενημερωμένοι. Και στο νούμερο 3 σα έχω τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Στην πιο πρόσφατη ταινία, το Django Unchained. Μεγάλωσε, μωρέ. Ωραίος είναι και μεγάλος. Τι έβρε, Γιάννη. Παιδιά που κουλοφέρνει, είναι λίγο σαν πουλάκια. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, θέλω να σας πω. Εμένα τώρα που μεγάλωσε, μου άρεσε. Ηθοποιός, κορυφός. Ούτε σαν ηθοποιός μου άρεσε πολύ. Αλλά τέλος πάντων. Ούτε γιατί είσαι ξινός άνθρωπος, γι' αυτό πέστα. Και προσωπικότητα, παιδιά, τώρα μην λέμε βλακίες. Ο άνθρωπος έχει δώσει πόσα εκατομμύρια για μια φιλανθρωπική οργάνωση. Δεν θυμάμαι τώρα για παιδιά στην Αφρική, ήταν για κάτι άλλο. Μιλάμε ότι είναι που. Έχει προσωπικότητα, δεν είναι κανένα κακό. Τεκόμενη ηλίκια, τι να τα πούμε. Και έτσι και τι σε νοιάζει, έτσι να τεκόμενη ηλίκια. Ναι, να τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, τεκόμενη ηλίκια, μια χαρά όλα τα κομμενάκια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σα σοβαρευτεί τόσο χρόνο ο άνθρωπο. Τι είσαι, η μάνα του. Τι λε, καλέ, γιατί να σε σοβαρευτεί. Να σε σοβαρευτεί. Σε λίγο θα λέει και για τη Μαντόνα να σοβαρευτεί. Στο νούμερο 4 σα έχω τον Τζόνι Ντεπ. Μεγάλη μου αγάπη, α πούμε, να αυτό είναι και πολύ ωραίο άντρα. Και πολύ ωραίο θεπέ. Αναστατώνει και αυτό τα άλογα. Στο μοναχικό καβαλάρι εξαιρετικό, θεωρώ. Τι φοράδε. Και... Τι λέει! Έλα! Στο μοναχικό καβαλάρι... Αυτό διαλέγει την κραφόνια, αν έχετε προσέξει. Είναι όλες τις σαμπούλες. Λοιπόν, αφού τσουτσουρώσαμε κι εμείς εδώ, ποιο άλογο ήταν αυτό που τσουτσούρωσε, Μαρία μου. Θα μπορούσαν να είναι όλοι, δεν ξέρω. Θα πω στην τύχη. Θα πω στην τύχη μόνο γιατί φαντάζομαι ότι ο Φασβέτερ που έχει τα πρικιά... Μπορεί να έχει πολύ το στεστό, να μυρίζει τα άλογα. Ενοχλούσε τα άλογα στην πλάτη. Του μύριζε τα λόγου. Σ' αγαπώ. Είναι σαν εκείνο το σύριαλ που βλέπουμε, που παρακολουθούμε εδώ, που είναι σκληρό, που έλεγε στο... Ποιο σύριαλ ήταν αυτό, παιδιά!
το όργανο. Το όργανο. Το όργανο που χτύπησε τον άνθρωπο. Το σύριαλ που από την καμπάλα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Αλλά έχουμε κάνει πολύ. Σήμερα μα ήρθε και μα αναστάμε. Τσιτσίρο, μα έλειξε. Αυτό δεν είναι σκοπό. Σαν καπετάνιο που γύρισε σπίτι. Εγώ θα πάρω. Λοιπόν, δούμε λοιπόν πόσο δυσκολεύτηκε να γυρίσει αυτή την ταινία, γιατί μάλλον όντω τα προσόντα του ενοχλούσαν το άλογο. Σα έχω όμω και τον Justin Bieber που έδωσε μια συνέντευξη στην οποία αποφάσισε να τα πει όλα. Όλα για όλα, δεν θα σα πω, θα μα τα πει ο ίδιο. Και σα έχω και την Pamela Anderson, η οποία γιόρτασε την θεραπεία τη από την πατήτηδα C με μια γυμνή φωτογραφία στο Instagram. Μάλιστα. Όπω μπορεί ο καθένα. Όπω μπορεί. Και λίγο Adele, και λίγο Adele. Να δούμε με το χαλό που μα έχει αναστατώσει. Η ταινία Hunger Games Mockingjay Part 2 έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο και όλοι οι απαστράπτοντες πρωταγωνιστές ήταν εκεί. Δίπλα-δίπλα έκαναν δηλώσεις η Jennifer Lawrence και η Natalie Dornan. Και όταν η Jennifer είπε ό,τι είχε να πει, αποφάσισε έτσι απλά να δώσει ένα φιλί στη συμπροταγωνίστριά της. Όμως με αυτό το κορίτσι, τίποτα δεν είναι απλό. Hi. Oh my god! I'm sorry. Sorry. We just kissed on camera. And I like that. Well, there you go. That was great. Ο Justin Bieber έδωσε συνέντευξη στο Billboard και ήταν αποφασισμένος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Είπε ότι η αγάπη του για τη Σελένα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα σβήσει ποτέ. Μίλησε για τη μαμά του, με την οποία έχει 2 χρόνια να μιλήσει, επειδή φοβάται ότι την έχει απογοητεύσει. Υπερασπίστηκε την Kylie Jenner γιατί είναι πολύ σκληρό να είσαι celebrity από παιδί και ο ίδιος το ξέρει καλά. Και δεν περιορίστηκε σε αυτό το μέλος της περίφημης Kardashian Clan. Ενώ οι δυο τους ορκίζονταν στη φιλία τους σε ερώτηση για τα πολλά κορίτσια που έχει βουήξει ο τόπος ότι έβγαινε, απάντησε ότι με την Kendall δεν ήταν ποτέ κάτι σοβαρό. Με άλλα λόγια, οι δυο τους είχαν τα σουξουμούξου τους, αλλά ήταν διασκέδαση, όχι δεσμός. Με μια γυμνή της φωτογραφίας στο Instagram και αμέτρητα hashtags, γιόρτασε η Pamela Anderson τη θεραπεία της από την υπατήτηδα σε. Η ξανθιά διαχρονική σεξοβόμβα κόλλησε την ασθένεια όταν μοιράστηκε βελόνα τατουάζ με τον πρώην άντρα της στο Μιλί και υπέφερε εδώ και 16 χρόνια. Ένα νέο φάρμακο της άλλαξε τη ζωή και βγήκε στα social media να το φωνάξει να το πει. Το BBC έκανε αφιέρωμα στη φετινή βασίλισσα του comeback που θα προβληθεί στις 20 Νοέμβρη. Η Adele, πριν απαντήσει σε επιπεράτες ερωτήσεις του κοινού, τραγούδησε πρώτη φορά το Hello Live. Αφού έδειξε σε όλους ότι οι live επιδόσεις της δεν έχουν μεγάλη διαφορά από το στούντιο, αποκάλυψε ότι της έχει απαγορευτεί η άμεση πρόσβαση στο Twitter. Το κακό είχε ξεκινήσει τις μέρες που το αλκοόλ ήταν ο καλύτερος της φίλος. I'm not a drinker anymore, but when Twitter first came out, I was like, you're drunk tweeting. And like nearly put my foot in it quite a few times. Για να αποφύγει το ριζιλίκι, ανέθεσε την πρόσβαση στους μάνατζέρ της, αλλά συνεχίζει να γράφει τα πάντα η ίδια. But they're all my tweets. No one writes my tweets. They just post them for me. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον Μάικλ Φασμπέντερ. Ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνιστούσε στην Jane Eyre και όπως σε κάθε ταινία εποχής έπρεπε να υπεύσει. Έλα όμως που το άλογο που το έλεγαν Prince, κάθε φορά που ανέβαινε να το καβαλικέψει, του τσούρωνε και έπρεπε να επέμβει ο υπεύθυνος. He used to get quite aroused when, whenever I got in his back. So, yeah, he did, yeah. I could understand so, that. Dan, the horse handler, had to get on it and sort of, you know, canter him or give him a little trot, so he'd sort of slap off his retract it back in, and then it was good to go. Until you got on again, and then... Until I got on again, and then... Cut! Αυτό θα πει καθολικά ακαταμάχητο sex appeal. Έτσι, sex appeal. Να σας πω κάτι. Θέλω να πω λίγο για την Adele. Αυτό που είπε. Έλα. Για τα tweets, ότι της πήρε η εταιρεία το Twitter και ανεβάζει τώρα ελεγχόμενα τα tweets, είναι αλήθεια, όπως και της Madonna το κάνανε. Πολλούς καλλιτέχνες. Γιατί αυτό, ναι. Στην αρχή, ας πούμε, προβάλλουν πολύ τα παιδιά τους στην προσωπική τους ζωή και όχι τόσο πολύ το έργο τους και γι' αυτό. Αλλά θέλω να σταθούμε επίσης στην Adele, διότι την είδαμε και η οποία είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη και πάρα πολύ όμορφη. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το γεγονός το οποίο έχει σπάσει λίγο
τα blogs. Ναι. Έτσι, με μια δήλωση μιας blogger η οποία έλεγε ότι δεν μπορείς να φοράς shorts αν είσαι ευτραφής. Και είδαμε και την Αντέλη, η οποία είναι λίγο ευτραφής. Και θέλω να κάνεις ένα περπάτημα, ένα χειροκρότημα. Εδώ, στην αγαπημένη μου, διότι φοράει τη σορτσάρα της. Και είναι μια κουκλάρα. Και έχει δικαίωμα να φοράει shorts. Έτσι, μπράβο. Και να είναι sexy. Λοιπόν, Γιάννη. Για πάμε παρακάτω. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Και πρόσεξε να σε πατήσω. Για σηκωθείτε λοιπόν και πείτε μου. Ποιος γνωστός κύριος της showbiz που έχει περάσει τα 80 πάει για τέταρτο γάμο. Φώτης. Και εδώ πώς μου ταιριάζει το σήμερα γά, σήμερα γά. Νομίζω ότι το ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εγώ θα σου δείξω τις τέσσερις επιλογές. Τέσσερις, βρήκες τέσσερις επιλογές που θα πηγαίνανε. 80χρονου. Αμέ, τι νομίζεις. Λοιπόν, στο νούμερο ένα σου έχω το Φώτη το Μεταξόπουλο. Θυμάσαι πόσους γάμους έχει κάνει. Σου δείξω ένα Νάντια Φοντάνα. Ένα, αυτό ξέρω. Μόνο αυτό δεν ξέρεις. Ο γιος του είναι γιος της Νάντια Φοντάνα. Όχι, έχει παντρευτεί πριν από την Νάντια Φοντάνα. Αχ, τώρα μας δεν πρώτα από όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως έχει κάνει σίγουρα δύο γάμους, δεν ξέρω για τρίτο. Άρα θέλω να σου πω ότι ο Πάνος ο Μεταξόπουλος είναι από τον πρώτο του γάμο που δεν ήταν με την Νάντια Φοντάνα. Πάω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 2 σου έχω τον αγαπημένο μας Κώστα Μπουτσά. Μάλιστα. Πόσους γάμους έχει κάνει ο Κώστας Μπουτσάς? Έχει κάνει ένα με την Πρόγερ. Μάλιστα. Έχει κάνει ένα με την Θεανό Παπασπύρου. Και. Και. Και έχει παντρευτεί τη μητέρα του Ανανιάδη. Ω, με δώσε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Πάω στο νούμερο 3 και στο νούμερο 3 σου έχω το Γιώργο τον Κωνσταντίνο. Τώρα εδώ πες μου τι ξέρεις. Δεν ξέρω. Ξένια Καλογεροπούλου σίγουρα. Παντρεμένη. Είναι παντρεμένη, παιδιά. Μήπως κάνεις λάθος. Λέει το μεγάλο λάθος. Με το Φέρτη ήταν η Καλογεροπούλου. Και μετά γιατί είχαν κάνει. Είστε σίγουροι. Τι είχαν κάνει, μια ταινία. Παιδιά, αλήθεια μου το λέτε, το έχω πω πρώτη φορά. Το είχα σίγουρο εγώ. Παιδιά, δεν νομίζω ότι Ξένια Καλογεροπούλου έχει παντρευτεί ποτέ τον Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, εγώ ρωτάω τώρα για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Πόσους γάμους έχει κάνει? Δεν ξέρω. Αν βγάλουμε την Καλογεροπούλου που δεν υπήρξε. Αν τα 80 δεν κοτοζυγώνει κιόλας, θα το πούμε κι αυτό. Τάξε, και νούμερο 4 σου έχω τον αγαπημένο μου που όποτε τον βλέπω μου ανοίγει η καρδιά μου. Ζάχος Χατζηφωτίου. Μάλιστα. Εκτός από την Τζέννη Καρέζη που ξέρουμε. Και πρέπει να πούμε κιόλας από τους παλαιότερους γάμους της Τζέννης Καρέζη, γιατί έχει παντρευτεί και με τον Κώστα τον Καζάκο. Ο πρώτος της δεν ήταν? Ναι, ναι. Έχει κάνει και άλλους. Το ξέρεις αυτό. Το θέμα είναι τώρα που έχει πατήσει τα 80, μπορεί και τα 85. Μπορεί και τα. Όχι, 85. Σταματώ. Λοιπόν, πες μου λοιπόν, ποιο είναι από αυτούς τους τέσσερις, φαντάζεσαι να ντύνεται γαμπρός, να παίρνει την ύφη από εδώ, αλλά μπρατσέτα, και να πηγαίνει τούκου, τούκου, τούκου. Μάλιστα. Τούκου. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Από πού? Θα σου πω, γιατί ο Κωνσταντίνου δεν ξέρουμε πολλά για την ιδιωτική του ζωή. Επίσης, ο Κωνσταντίνου είχε κάνει ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια. Αλήθεια, είναι και παντρεμένος και με τη Μαρία την ώρα ακριβώς, αλλά είναι ακόμα μαζί. Γι' αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, τον βγάζω απ' έξω. Ζάχο Χατζηφωτίου, εδώ φτιάξει τον τάφο του. Δεν θα πάει για παντριά, παιδιά. Και τι καλέ, είχε πια θα το άλαβα. Θα βάλει κάποια να τη τον κρατήσει. Σε κάνει να την κάνει και μισθό. Ήταν την Λανάφτρα. Εγώ νομίζω ότι. Επειδή α πούμε είχε έρθει και στο Σαμόνο ο Κώστας Βουτσάς με τη σύντροφό του. Μάλιστα. Και ήταν πολύ στα μέλια. Και επειδή θέλει να κάνει και παιδί μαζί τη. Έτσι, νομίζω ότι για να γίνουν όλα αυτά, ο Κώστας είναι ένας κύριος ο οποίος θα θέλει να την παντρευτεί, νομίζω. Να το καταστήσει. Και τρεπόσαστε λίγο, μην ξαναβγείτε στα κανάλια, μην ξαναβγείτε. Έχασε το το μάτι μου το πες πάλι και μια ποιος θα σου πάλι. Όπου έχω μείνει άφορος τώρα. Έλα. Γι' αυτό σου λέω χαρά στο κουράγιο του, παιδιά μου, 12 χρόνια. Είναι κατ' να είναι 30. Όχι, έχουν όμως σίγουρα 30 χρόνια διαφορά, γιατί είναι 80 αυτός, οπότε μπορεί και παραπάνω. Συγγνώμη, είναι 50 η γυναίκα του, καλέ. Έλα, θα σου πω, 12 χρόνια μαζί, η οποία είναι χορεύτρια και ηθοποιός, πρέπει να σου πω. Μπράβο. Άρα, για να την πάρει χορεύτρια δεν θα ήταν 20. Καλά τώρα, Μαρία, και εσύ, γιατί μπορεί να είσαι και στα 30 χορευτής ή χορεύτρια και ηθοποιός μετά. Τέλος πάντων, δεν μας θυμάμαι πολύ μικρή. Έχουν γι' αυτό μεγάλη το λέω, διαφορά. Σαν εικόνα. Αλλά γι' αυτό ακόμα είναι πολύ καλό. Μια χαρά. Ναι. Παιδιά όμως, τι είναι αυτό που είπε για την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη? Τι είπε πάλι? Σου λέει η Αλίκη για να βγει σε θεατρική την παράσταση και για να κλάψει το δάκρυ. Δεν το έκανε έτσι φυσικά όπως η ηθοποιή. Τι έκανε, τσίμπαγα. Χειρότερο, Μαρία μου. Λεμόνι, τζιν στο μάτι, να το δακρυκορόμιλο. Και καθόταν με τελεμόνια πίσω. Καλέ, αλήθεια, δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα λέει. Αλλά και άλλο σκάνδαλο να σα πω που αφορά στον αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο. Παιδιά, την Τζέννη την Καρέζη, την πάνε στο φίνο, το φιλοπίμην φίνο.
για να τη δει πρώτη φορά. Την απέρριψε, ξέρετε γιατί. Γιατί. Τη θεωρούσε αλήθωρη. Το πιστεύετε. Ήταν αλήθωρη η Καρέζη. Ήταν αλήθωρη. Τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου. Οφειλοποιημήν. Α, φινός. Και bonus track. Μπορεί σκάνδαλο. Μεγάλο. Τι λες, μωρέ Μαρία, αυτό ή το έχεις, δεν το έχεις. Ρώτα και κάποιες φίλες μας παρουσιάστηκε. Μάλιστα. Και, και επίσης, παιδιά μου. Έλα, έριξε πόντα τώρα. Ποια φίλη μας παρουσιάστρια είναι αλήθεια. Εγώ μία ήξερα από το παρελθόν. Δεν πρέπει να το πω, μα στεναχωριέται. Μαρία μου δεν κάνει. Γιατί, ναι, ναι. Α, όχι, δεν το λέω, δεν το γι' αυτό σου λέω. Πάμε. Εγώ μας έχουμε να πούμε, παιδιά μου, το μεγάλο σκάνδαλο του Χόλιγου. Τι συμβαίνει με το γιο του Μάικλ Τζάκσον. Τελικά είναι άλλος ο βιολογικός του ο πατέρας. Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Το πιστεύατε εσείς ότι ο Φίνος είχε απορρίψει τη Τζένι Καρέζη? Το είπε την Ασακελάριου στο σπίτι μου σπιτάκι μου και εξήγησε και το λόγο. Ο Αλέκος είχε μία φίλη ηθοποιό και κάποια στιγμή του λέει, έχω ξέρεις, λέει, μία φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη, η οποία η κόρη της πάει στο Εθνικό Θέατρο και του πάει την Τζένι Καρέζη. Μόλις την πάει την Καρέζη στο σπίτι και τη βλέπει ο Ασακελάριος, φυσικά και του αρέσει πάρα πολύ. Και την πάει στο Φίνο. Κάνουνε το γύρισμα και του λέει ο Φίνος, δεν την παίρνω, του λέει είναι αλήθωρη. Του λέει είσαι καλά. Λέει ναι, δεν την παίρνω. Κάπως είχε βγει κάτι με το. Ενώ είναι τα ωραιότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου, Τζένι Καρέζη. Κάπως κάτι έγινε και του λέει: κοίταξε να δεις. Αν δεν την πάρεις, ήταν για το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. 1955. Αν δεν την πάρεις, εγώ δεν θα την κάνω την ταινία. Και από την Τζένι Καρέζη, πάμε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Για την οποία είπε ο Φώτης Μεταξόπουλος ότι χρησιμοποιούσε λεμόνι για να κλαίει στις παραστάσεις της. Είχα δει τη συνοδεινό στην Ιουλιέτα να είναι νορμάλ και μετά βλέπω την Αλίκη στον ίδιο ρόλο κάθε βράδυ που ήταν στο μπαλκόνι να κλαίει με δάκρυ κορόμιλο. Ρωτάω, πού το βρίσκει τόσο δάκρυ κάθε βράδυ? Και μου λένε, βάζει λεμόνι. Η Αλίκη ήταν δαιμόνια, είπε ο Μεταξόπουλος στον Αλκίνεο Μπουνιά. Λίγο μετά, ο 80χρονος σήμερα χορευτής και χορογράφος, ο οποίος έχει ήδη τρεις γάμους στον ενεργητικό του, ανακοίνωσε ότι πάει και για τέταρτο με τη χορεύτρια και ηθοποιό Σοφία Τρανά, με την οποία έχει δεσμό εδώ και 12 χρόνια. Με το καλό. Και μετά το χορό του Ισαΐα, πάμε στο καυτό ζαϊμπέκικο του Απόστολου Γκλέτσου, που τα έκανε ελαφρώς λαμπόγιαλο στο πλατό του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ο Κυρθάνος πέθανε. Συνεχίζουμε με ένα σκάνδαλο που έχει ταράξει το Hollywood. Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο βιολογικός πατέρας του παιδιού του Μάικλ Τζάκσον? Ο Βρετανός ηθοποιός Μαρκ Λέστερ, που έζησε από κοντά την οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον, υποστηρίζει ότι ο Μπράντο θα μπορούσε να είναι ο βιολογικός πατέρας του μεγαλύτερου παιδιού του βασιλιά της pop, του Prince Μάικλ Τζάκσον του πρώτου. Ο Μπράντο, που πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2004, πίστηκε από τον Μάικλ Τζάκσον να δωρήσει το σπέρμα του και να γίνει ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Ο ηθοποιός πρέπει να ήταν τότε στα 60 του, αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται, ενώ μπορεί να και καταψυχθεί το σπέρμα του νωρίτερα, αποκαλύπτει ο Λέστερ στη Βρετανική Σαν και συμπληρώνει. Είχα πάει να χαιρετήσω τον Μπράντο. Καθόταν με τα μάτια του κλειστά δίπλα στο Μάικλ και τα άνοιξε απότομα όταν τον πλησίασα. Με τρόμαξε πολύ. Έμοιαζε πάρα πολύ με τον Prince όπως είναι τώρα. Είναι ο Στάν ο νέος παλιάρας? Τι είναι αυτά που λέει ο Μπογδάνος? Καλής τη Χιρδάρη, καλής και τον Κωστόπουλο που έμαθε στην ελληνική κοινωνία τι είναι το σεξ. Και καλής και τον Στάν που είναι ο πραγματικός παλιάρας της Ελλάδας. Από είναι ακούω. Πραγματικός παλιάρας Ελλάδας ο Στάν. Παιδί μου, κατάλαβα πώς το λέει. Εντάξει. Δηλαδή ο Στάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σεξ και δεν το λέει. Η Λιάκη πρέπει να πάρει θέση. Καλή δήλωση ήταν. Βεβαίως. Διότι έχουμε δει το Στάν σε μουσικά βραβεία, στα βραβεία Μάντε του Μάντε. Που γίνεται με το που βγαίνει, παιδιά, τέτοιο κλάμα. Να θυμηθώ να σας πω ότι έχουμε boys and noise. Βεβαίως θα μας το πεις. Κόμπ μπράβο. Πάμε. Κόψε ράψε. Πες τα όλα, Αντιγόνη. Θα τα πω όλα. Όλα πες τα. Αλλά εγώ θα κρίνω ρούχα. Δεν θα κρίνω κιλά, κυρίες μου. Όχι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Μαρία, έτοιμη σε βλέπω. Κάτσε το δεύτερο μόνο. Γιατί πέφτει με πολλά φώτα. Σοκαρισμένη σε βάλε. Βγάλτε τον αποχημό. Είναι λαϊκή φορεσιά. Τι είναι? Παραδοσιακή. Όντω. Δεν θα μπορούσε. Το μπορούσε. Το μπάτε μου. Το πε πάλι. Ναι, βρε παιδιά. Γιατί αυτό το σάλι, αυτό από μέσα. Ελνίδα. Είναι γυλαίκο αυτό. Γυλαίκο φόρεμα. Το φόρεμα μόνο του μπορεί να μην με σόκαρε. Γιατί είναι ένα ethnic κρουστέ. Φόρεμα που είναι και μόδα τώρα. Το οποίο έχει κάτι ρόμβους μπροστά. Ναι, έχει και ρόμβους. Αλλά το σάλι το καραγκουνέικο.
Πού το πήρε? Μα το ζάλι γιατί? Είναι, πώς παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι αληθινό. Από κάτω είναι αληθινό, δεν είναι παράσταση. Μια στάβλα φαντάζομαι στο χέρι, μία φλογέρα. Δηλαδή πήγε κάπου έτσι. Τρία πρόβατα. Πήγε κάπου έτσι. Είναι φούστα αυτό ή με μπότα ή είναι παντελόνι? Και να κοπανάρει το τιμή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είναι σε γκαράζ, είναι σε μαγαζί. Είναι φόρεμα, Φώτη. Και πάνω από το φόρεμα υπάρχει το γυλαίκο, το πλεκτό. Άρα από κάτω τα πόδια της είναι. Οι μπότες. Καστόρινες, ψηλές. Ωρε, Παναγία. Over the knee. Over the knee. Πού το ξέρει. Το κάνει τέλο πάντων, για να το πια μπορεί να είναι. Τώρα θα ντραπώ γιατί θα είναι σίγουρα κάποια που ξέρω. Λοιπόν, θα σου πω ότι οι επιλογέ σου είναι και την καρμπή. Όχι. Η καρμπή, το κόκκινο το φόρεμα, ποιο είναι. Σα παρακαλώ, παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία με αυτά. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πώ να σου πω. Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα ονόματα, μάλλον, γιατί είστε όλοι σε ένα σοκ. Και την καρμπή, Κατερίνα Κακάκη. Και την καρμπή το αποκλείω, γιατί συνήθω τη βλέπω σε πιο δίσκο, πιο μοντέρνα, πιο μίνι. Είναι και φίλοι μα. Τι είναι η πολύ, τι. Ναι, την Κακάκη την έχω πιο ψηλόλιγνη μακριά. Σταματήνα Τσιμτσιλή, το αποκλείω. Έχει πάει στο πόδι, πιστεύω. Κοιτάξτε, με αυτά τα ρούχα δεν καταλαβαίνει τι γίνεται από κάτω. Μήπω τιμούσε κανένα σχεδιαστή του λόγου και του κάπου. Πώ είναι από Halloween, είχε τυχεί τίποτα. Ναι. Μήπως είναι ειδική εκδήλωση γι' αυτό. Τι είναι η μητέρα του Τσιφέκη, εγώ δεν μιλάω. Τέσσερα. Τέσσερα. Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά, θα πάω στην παράσταση. Εμείς όμως την Κέτη τόσο πολύ την αγαπάμε. Μήπως είναι από την παράσταση. Όλοι την αγαπάμε, είπαμε εμείς ότι την αγαπάμε. Το γυλαίκο να μην μπορούσε. Μήπως είναι από την παράσταση και βγήκε, γιατί παίζουν τα AIDS. Παιδιά, ναι. AIDS παίζουν, δεν παίζουν τον αγαπητικό του προσκοπούλα. Ναι, δηλαδή τι σχέση έχει αυτό με το AIDS. Παιδιά, η Κέτη ξέρει να ντύνεται. Μα το ξέρω, δεν ξέρω τι συνέβη εδώ. Έπαθε. Κάτι έπαθε. Κάτι συνέβη. Την έχω, αλλά έτσι και είναι άλλη αυτή η σωσία της. Μάτι είναι, μάτι. Το γιατί. Κάτσε και μελάνε. Έλα, έλα, γιατί σε πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο και σεξ τώρα. Ανισόρροπα τα στήθη. Εντάξει, έχει γυρίσει λίγο το ντεκολτέβρε, παιδί μου, και εσύ αμέσως το στήθος το έβαλε στο χάρι. Πολύ καλή και το δαχτυλίδι και τα μπουτάκια και τα χέρια και το αυτό. Και το έτσι και το νιώθω και το μου και το ζωτσό. Πολύ μου αρέσει. Φαίνεται φυσικό και ωραίο, έτσι να έχει από εδώ. Ελνίδα, αντιμάνη. Όχι, είναι ξένη. Ξένη. Κρίμα. Μπορεί να φοράει αυτοκόλλητο. Για να τα κρατάει στο πλάι. Πού θα το δεις, αγάπη, αυτοκόλλητο θα είναι κάτω από το φόρεμα. Πεσμένο. Κάτσε ρε Γιάννη, πολύ αυστηρός είσαι πεσμένο αυτό το στήθος. Είναι πεσμένο αυτό το στήθος. Θες να δεις πεσμένο στήθος. Όχι. Γιατί έχω πάρει φόρα σήμερα. Όχι. Λοιπόν, είναι πεσμένο αυτό το στήθος. Μη λέμε ότι θέλουμε πεσμένο αυτό το στήθος. Λοιπόν, έχεις Τζέσικα Άλμπα. Πόσα στήθια έχεις δει, Γιάννη, στη ζωή σου? Γύρω στο... Εννοεί ζευγάρι, 8-1 και 1, 4 ζευγάρια. Επειδή. Ωραία, θα δει 10 σήμερα, αλλά Μαρία, άκουσε με το να θε. Θα τα δείξει στο διάλειμμα. Μετά, μετά. Λοιπόν, Τζέσικα Άλμπα, Τζένιφερ Λόρενς, Σελένα Γκόμες, Κένταλ Τζένερ. Τζέσικα Άλμπα θα μπορούσε. Σελένα Γκόμες θα μπορούσε. Τζένιφερ Λόρενς. Έλα, τα μην το παιδεύει. Κένταλ Τζένερ είναι πολύ πιο πλάκα εδώ. Τι να πω. Θα πω Τζέσικα Άλμπα το 1. Το 3. Το ξέρεις. Ήμουν σίγουρη. Ότι τι καλέ, τα βγάζει πιο πολύ Γκόμες τελευταία. Ναι, αυτή δεν μου άρεσε μικρή, τώρα μου αρέσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά, αλλά θέλω να σας πω κυρίες μου και κύριοι, ότι σας έχω μια δωράρα από την Αριέτε. Είναι η σειρά Party Time και θα κάνετε party συγκλονιστικό, διότι σας δίνουμε 7 απίστευες συσκευές. Πού είναι? 1. Μαλλί της γριάς. 2. Παγωτομηχανή. 3. Popcorn. 4. Hot dog. 5 γρανίτες, 6 ντόνατς και λουκουμάδες και τέλος, μάφιν και pancakes! Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά μου, θα κάνετε παρτάρα και όχι μόνο. 90-11-51-51-51, ο πιο γρήγορος θα τα πάρει όλα μαζί. Ωραία, πάμε σε διευθμίσεις. Και όταν γυρίσουμε... Κάτσε καλέ να μάθουμε τι έχουμε μετά. Ποια είναι την Αντιγόνη, Αντιγόνη. Πείτε εσείς, έλα τώρα εδώ. Ποια γνωστή κυρία της Showbiz άκουσε να λένε για το στήθος της ότι είναι χοπεσμένο και τα πόδια της χοντρά. Ο Γιάννης θα το. Και επίσης πώς χαρακτήρισε η Μαντόνα τους Έλληνες στη συναυλία της στην Πράγα. Αναφέρθηκε και κοντά μας, Boys και Noise. Noise.
ταινία, φαντασία, σινεμά. Είναι ο κόσμος Πειραιός και εκεί θυσία. Το φαινόμενο Boys and Noise θα είναι κοντά μας σήμερα. Και ήρθε και το αγόρι από εδώ, καλέ. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Τέλεια. Είμαι για Boys and Noise, ήρθες να μπεις τέταρτο μέλος εκεί. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ να μην τα πάμε μέλος. Τα παιδιά αν με θέλουν, εγώ κάνω, υποστηρίζω. Έχεις φωνή. Τραγουδάς. Λείψη. Αποστηρίζω με χορό. Δηλαδή δεν μπορείς να... Μπορούμε να πάρουμε ένα τραγούδι να κάνει λίγο λείψη. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι? Το αγαπημένο μου τραγούδι δεν έχω πάρα πολλά τώρα. Βάλτε ένα σας, ένα μυαλό. Βάλτε κάποιο ελληνικό, ξέρω εγώ. Βάλτε το... Τι να πω τώρα. Πες ένα. Βάλτε το πετάω ψηλά. Ας πούμε, μπορείς να το πεις ακαπέλα. Ω, καλά, όχι. Δεν παίζει αυτό. Στο Idol έτσι πάνε. Θα το βάλει ο Ανέστης και θα δοκιμαστείς, οπότε θα έχουμε να τους δείξουμε και κάτι πως επάνω. Γιατί όλα πατσούλα, πώς να κάνει. Χορεύει και όλα. Νάτος, νάτος, έλα. Χόρεψέ το και όλα. Έλα. Τώρα σε κοιτάζω να σε εκεί μέσα στο ρυθμό, μες στη μουσική. Ένα τρόπο για να σου μιλήσω. Είπα να κεράσω δυο ποτά. Μήπως έρθουμε λίγο πιο κοντά. Και που ξέρεις ίσως πιο μετά. Τα γλυκά σου χείλη να φιλήσω. Πιο όμορφη δεν έχω δει ξανά. Ποτέ και πουθενά. Στο λέω αληθινά. Αγάπησα για πρώτη. Εμείς θα σε παρατσάρουμε, έτσι. Λοιπόν, από εδώ ξεκίνησα, καλέ, εγώ θα μείνεις. Δεν θυμάσαι. Αλλά δεν θυμάμαι όλα τα λόγια όμως. Και πάλι, εντάξει, ήταν απρόπτο, δεν το περίμενε. Λοιπόν. Να κάνεις και στο σπίτι σε καθρέφτες, σε ασάς. Για να έχεις τον μπαλκόνι και χορεύω μόνος μου. Έχουν δει και απέναντι. Λοιπόν, πάμε παιδιά μου στο δεύτερο γύρο, έτσι, πάμε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω με τη μόδα. Εγώ παρακαλώ πολύ, θέλω να δω ωραιότατα πλάσματα. Εγώ μετά τον Τρίφωνα, βέβαια, έχω κλείσει ως γυναίκα σήμερα. Δεν ξέρετε αυτό. Όπα. Ωραίο. Ακούστε να δείτε. Η ζώνη δεν μ' αρέσει. Η ζώνη, συμφωνούμε 100%. Πήγα στο εξωτερικό, άνοιξαν τα μάτια. Αγιά σου, γιατί σε στέλνω. Είναι τη μόδα. Παρόλο που σε θέλουμε εδώ, μας λείπεις. Ναι, γιατί το υπόλοιπο μια χαρά είναι. Η ζώνη αυτή λίγο με αυτόνει. Έτσι δεν είναι. Δεν τρελαίνομαι. Λοιπόν, για να δούμε γρήγορα ποια είναι. Δεν θα είσαι κανένα άλλο. Ωραία. Εύη Αδάμ, Τόνια Σωτηροπούλου, Κατερίνα Λέχου, Νικολέτα Καρά. Είδες η Ελληνίδα, φαίνεται από τη ζώνη. Τι έχει την Ελληνίδα. Αυτό, αν δεν είχε αυτή τη ζώνη, δεν θα ήταν ξένη. Είναι λίγο μελαχοπαρόξο να πει με δύο λόγια. Όχι, όχι. Όχι, γιατί αν δεν είχε αυτή τη ζώνη, δεν θα ήταν ωραίο το φόρεμα. Άντε καλέ. Δηλαδή θεωρώ ότι ήθελε ζώνη το φόρεμα, αλλά άλλη ζώνη. Αυτή τη ζώνη, λέω. Συμφωνώ και εγώ με την Άννα Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Με μένα δεν συμφωνεί. Αφού αυτό γενικά μαζί σου συμφωνώ. Δεν είπε άλλη ζώνη. Το είπε μετά, δεν το είπε από την αρχή. Δεν φταίω εγώ από την αρχή. Δεν είπε ολοκληρωμένα όλη τη σκέψη. Αν δεν είχε αυτή τη ζώνη. Κορίτσια, φορέστε τα πίτια τη αρχή. Πω, παιδιά μου, να έτσι κάνανε και στα μπαλμέν. Λοιπόν, κάνα κιόλας. Λέω τώρα την καρά. Και... Κάτι έχω πιάσει ωραίο. Ηλέχου, ηλέχου. Σε αποσυντόνισαν πρώτη με αυτό. Η καρά της πάει αυτή η ζώνη, έχεις δίκιο. Ναι, τέλος πάντων. Άλλη. Άλλη, άντε, θα σου δώσω αλήθεια. Τι κανσόν, πού το αγόρασε. Άκου, εγώ παιδιά να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτό το ντύσιμο. Βλέπω ότι είναι μια κυρία, η οποία δεν είναι νέα. Ναι, βέβαια. Από την τσάντα το καταλαβαίνεις. Από την τσάντα και μπροστά επάνω, καλύπτεται. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία... Και από το μήκος της φούστας. Ναι. Είναι πολύ μοντέρνα. Ναι. Γιατί εμένα δεν με χαλάει καθόλου και μου αρέσει. Μπορώ να πω. Δηλαδή, μια γυναίκα μεγάλη ηλικία. Μεγάλη, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν είναι μόνο για μεγάλη γυναίκα το σχέδιο στο καλσόν. Όταν φοράς, φυσικά. Και χτες λέγαμε ότι και το απλό καλσόν, αυτό που παίρναμε από τα περίπτερα στις μανάδες μας, είναι μόδα. Και αυτό με τα σχέδια. Γιατί όταν φοράς μαύρα, είναι ωραίο να ξεχωρίζει κάτι. Τι μαθαίνω, παιδιά. Ναι, για να τα παλιά να μην τα φοράει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ με αυτό που είπε ότι μ' αρέσει που είναι μια ηλικία. Έχει πάει κάπου όπου είναι... πρέπει να ντυθεί καλά και έχει ντύθει μια χαρά. Θα ήθελα λίγο λιγότερα χρυσά εδώ. Δηλαδή να μην ήταν λουλούδι χρυσό, θα το προτιμούσα να είναι κάπως αλλιώς. Ναι. Αυτό είναι το μόνο. Κατά τα άλλα, το υπόλοιπο, μπράβο της. Ναι. Τα συγχαρητήριά μου. Λόλα Τεϊφά, Λίτσα Πατέρα, Νίνα Βλάχου, Δέσποινα, Μοιραράκη. Δεν είναι η Νίνα Βλάχου. Δεν είναι η Δέσποινα Μοιραράκη.
Η Μπίτσα Παντέρα ή η Λόλα Νταϊφά. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά μου, το ήταν στην πρεμιέρα του Νάιν. Η Λόλα Νταϊφά είναι. Μπράβο! Είναι με την κυρία Παπαθεοχάρη μαζί. Μήπως είναι στην παρουσίαση που έκανε η κυρία Παπαθεοχάρη. Νομίζω ότι είναι στο Νάιν. Στην πρεμιέρα του Νάιν. Νομίζω και εγώ. Ήταν δίπλα μου, λίγο πιο εκεί από μένα. Άρα το έχεις δει. Άρα δεν την είχα προσέξει τη φορά. Όχι, γιατί... καλά, δεν κλαίτε. Για πριν πάμε στο Ζάρι, θέλω να διαβάσω ένα email που ήρθε τηλεθεάτριας και μιλάει για το σχόλιο που έκανε ο κύριος Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει, γιατί ο ίδιος ο Παπαμιχαήλ είχε πει σε μια παλιά εκπομπή στο Καλλιτεχνικό Καφενείο ότι η Αλίκη το κλάμα το είχε πολύ εύκολο, που στην παράσταση τότε Φιλουμένα που έπαιζαν μαζί, ναι, δεν μπορούσε, έπρεπε να μην γλάψει, αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί και έκλαιγε. Πρέπει να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη παράσταση που αναφέρεται... Οπότε λέει το λεμόνι άκυρο. Κοίταξε, να σου πω όμως, για τη συγκεκριμένη παράσταση που αναφέρεται, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ήταν από τις πρώτες παραστάσεις που έχει παίξει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και πάλι δεν είναι άκυρο. Να... Είναι στη σκηνή η Ιουλιέτα, ναι. Και τι έχει, έχει μισό λεμόνι από το κοτόπουλο. Έτσι λεμονόκουπες. Έτσι. Έτσι, να σου πω καλύτερα, εκείνος τα λέει. Από πού να ξέρει. Ούτε μπορεί να το βάλει από πριν και να κλάψει. Έλα, παιδί, σαν τον κολοσσό έχω μείνει. Έλα, 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 ο κολοσσός της Πράγας. Λοιπόν, αγαπητέ. Έχουμε ισοπαλία που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι κρίσιμα. Α, επειδή δεν ήμουν εδώ, θέλω τούτη φρούτη. Εδώ σε μένα είσαι, Φωτή. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Ναι, φαντάζομαι θα τη γνωρίζεις. Πώς χαρακτήρισε τους Έλληνες η Μαντόνα στη συναυλία της στην Πράγα. Αυτό είναι στημένο παιχνίδι. Είναι λίγο στημένο. Συγγνώμη, το φού έπεσε. Όχι. Το φού έπεσε, μάνα μου. Έλα, εσύ δική σου ερώτηση είναι. Δεν έχει σημασία. Εσύ την έφερε. Το ζάρι είναι. Δεν κατάλαβα. Παίρνει ερωτήσει για να τι απαντήσει. Γεια, θα σα πω. Όχι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε κάποτε να μπει ένα τεύχος. Να μπει ένα τεύχος που να καταγγέλει. Πώς χαρακτήρισε τους Έλληνες η Μαντόνα στη συναυλία στην Πράγα. Πες επιλογές. Αμόρφωτους. Ένα. Ασεξουάλ, αφαιρέγγιους ή απίθαρχους. Λοιπόν, επειδή ήμουν εκεί, δεν θα σας παιδέψω πάρα πολύ. Όχι, πες μας ότι θα το σκεφτείς κιόλας. Είπε τέσσερα απίθαρχους. Θέλω να σας πω, θα το δείτε που το λέει ο απίθαρχος, χρησιμοποιεί τη λέξη ανορούλη, χωρίς κανόνες καθόλου, και αναφέρεται βέβαια στον Έλληνα ο οποίος ανέβηκε επάνω και χόρεψε μαζί της. Άντε, κανένας. Πες πώς ανέβηκε αυτός. Λοιπόν, είχε αρκετούς Έλληνες. Είχε αρκετούς Έλληνες. Και στον Γιώργαντά τον είδες? Ήταν την προηγούμενη μέρα, δεν τον είδε τον Γιώργαντά, ήταν μαζί με την Ηλιάκη. Δύο συναυλίες έδωσε. Έδωσε δύο συναυλίες. Έδωσε μία το Σάββατο και μία την Κυριακή. Εγώ πήγα την Κυριακή σε ένα πάρα πολύ μικρό στάδιο, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ ωραία. Κόζη συναυλία, πάρα πολύ όμορφη. Η ωραιότερη, όπως σας είπα, που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Άρτια σε χορό, σε κίνηση. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι σε κάθε συναυλία η Μαντόνα ανεβάζει κάποιον. Όπου έχει ανεβάσει, ποιον είχε ανεβάσει. Την Κέιτι Πέρι που τη έκανε το τέτοιο. Και κάνουν πάντα το ίδιο. Αυτό οπότε, έκανε και τώρα. Θα σας πω το εξής. Οπότε είμαστε στην σκηνή, βλέπουμε μάλλον την αυτή, και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που θα ανεβάσει πάνω κάποιον. Και ανεβάζει κάποιον. Ο οποίος αυτός ο κάποιος είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, πώς να σου πω, χορεύει εξαιρετικά, αυτό περνάει την πασαρέλα, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη Μαντόνα, χορεύουν κτλ. Και λέω τώρα στην παρέα μου, λέω, παιδιά, να σας πω κάτι, αυτό είναι μιλημένο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το έχει κάνει το πράγμα έτσι. Τυχαία. Και ανεβαίνει... Αυτός ήταν πολύ showman. Ήταν πολύ καλός. Εξαιρετικό, αφού σου λέω, δεν μπορεί, λέει, δεν είναι τυχαίος. Και φτάνει πάνω στη σκηνή και του λέει Μαντόνα, πώς σε λένε, και λέει Chris. Και λέει, where you come from, όπου που έρχεσαι, from Greece. Και μένουμε κάγκελ. Δεν αρέσει ποιος είναι. Ποιος είναι ο Chris. Ποιος είναι ο Chris. Παθαίνουμε πλάκα. Δηλαδή, και τώρα νομίζω θα το δούμε όλο, έτσι. Τα έχουμε όλα αποκλειστικά. Τι έγινε στην αυλία της Μαντόνα στην Πράγα. Θα δούμε εκπλήξεις όπου ανέβηκε ο Chris. Τι δώρο του έδωσε η Μαντόνα. Το ίδιο δίνει πάντα. Το ίδιο δίνει πάντα. Δίνει μια μπανάνα. Το πλαστική μπανάνα που δώσε και στη... Τι το ρώτησε κιόλας και τι απάντησε. Θα σας πω όμως γιατί το ρώτησε αυτό που απάντησε. Επίσης θα δούμε πραγματικά μαθήματα το πώς να είσαι στάρα από τη Μαντόνα. Πραγματικά. Πάντα δούμε όλα αυτά μαζί. Το FM Live βρέθηκε αποκλειστικά στη συναυλία της Μαντόνα στην Πράγα και στείλαμε τον πλέον κατάλληλο ανταποκριτή. Μαντόνα, σούρκομαι! Έχει ακόμα δρόμο. Έλα και φτάσαμε. Σούρκομαι, μόρη Μαντόνα.
Καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής 8:30 έξω από το στάδιο O2 της Πράγας. Είναι η δεύτερη συναυλία που δίνει η Μαντόνα. Εχθές άργησε και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. Σήμερα εύχομαι να αρχίσει στην ώρα της. Θα τα πούμε μέσα. Αυτά είναι προγράμματα. Τι θα γίνει, Φώτη, θα μπούμε? Επιτέλους! Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 9:30 ακόμα να βγει. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, έχει εξαγριωθεί. Δεν κρατιέται, θέλει να δει την μεγάλη στάρ που αγαπάει. Η Μαντόνα άργησε, αλλά επιβράβευσε και με το παραπάνω τους θαυμαστές της, προσφέροντας ένα υπερθέαμα που περιλαμβάνει όλα τα μαγικά ετερόκλητα υλικά που συνθέτουν το μύθο της. Ερωτισμό, θρησκεία, επανάσταση, πρόκληση. Ένα πρόγραμμα με 4 πράξεις, 20 χορευτές και τη Μαντόνα σε εξαιρετική φόρμα. Η συναυλία, ωστόσο, έκρυβε και εκπλήξεις. Η βασίλισσα της pop ανέβασε στη σκηνή ένα νεαρό θαυμαστή της, που ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στην πρόκλησή της, παίρνοντας μέρος στη χορογραφία. Ο νεαρός που κέρδισε τις εντυπώσεις, καταφέρνοντας να κάνει τη βασίλισσα της pop να τον χειροκροτεί γονατιστή, την χάνει να τον λένε Χρήστο και να είναι από την Ελλάδα. What's your name? Chris. Chris, where are you from? Chris. Chris. Okay. Mr. Chris. Ladies and gentlemen, shall we ask the important question of Chris from Greece? Have you shaved your ass? A big round of applause, everybody. You're so quiet. A big round of applause for Chris from Greece. Tonight's unapologetic bitch. I am speechless. And so are you. Every night, we have a prize for the unapologetic bitch of the evening. And you are no exception, Chris from Greece. So, what's the prize, guys? A banana. Wow. When is the last time you had a banana? Last night. Was it yellow? I don't know. Oh, my God. Okay, look, just take the banana, okay? You'll figure it out. Get over here. What, you people from Greece are just so unruly. Thank you, Chris from Greece. You've been so wonderful. Bye-bye. Bye-bye. And bye-bye, my bitches. Στα 57 της, η Μαντόνα δίνει μαθήματα σε όλες τις επίδοξες διαδόχους της για το πώς είναι να είσαι superstar. Ένας τίτλος που δικαιωματικά της ανήκει και θα της ανήκει εσαΐ ή τουλάχιστον μέχρι να τον αποποιηθεί η ίδια, γιατί να της τον πάρει άλλη, μάλλον κλωμό. Βέβαια, ότι μείναμε και εμείς άφωνε όταν είδαμε ο Χρήστος από την Ελλάδα, ποιος είναι και τι κάνει και τι είναι. Chris. Και όπως έχουμε γυρίσει από τη συναυλία και τρώμε ένα hot dog στην κεντρική πλατεία της πόλης, ακούω ένα Φώτη και γυρνάω και είναι ο Χρήστος από την Ελλάδα. Είναι ο Χρήστος. Ήρθε ο Κρίς και σε βρήκε. Ναι, γιατί παίρνει εκείνη την ώρα και μου λέει Φώτη, τι γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι όση ώρα μιλάγαμε, περνούσε κόσμο και του λέει Hi, Chris from Greece. Ο Χρήστος, Παυλάκης, λοιπόν, είναι τραγουδιστής. Βεβαίως, είναι τραγουδιστής. Είναι πάρα πολύ καλός. Και μας εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια πώς έγινε αυτό και τον πήρανε. Μπορούμε να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή? Έτσι, λιγάκι. Λοιπόν, συγγνώμη. Πιτσιρικάς δεν είναι? Πιτσιρικάς είναι, είναι νέος. Χρήστο. Παρακαλώ. Γεια σου, Χρήστο. Σε βλέπω. Χρήστο. Λοιπόν, Χρήστο, εγώ. Καλησπέρα. Χρήστο, του εξηγούσα τώρα, γιατί ναι. Όπως μας είπες και εσύ εκείνο το βράδυ μετά τη συναυλία, πώς έγινε και σε πήρανε πάνω.
Πώς έγινε, ναι. Εσύ είχες πάει με την παρέα σου, νομίζω από τις 10 το πρωί και περίμενες. Ήμουνα έξω από το στάδιο, ναι, από τις 10 το πρωί. Γιατί από τις 10 το πρωί, ώρες. Για να βρεις να έχεις μια καλή θέση μπροστά της. Για να έχω μια καλή θέση, ναι, γιατί εμείς δεν είχαμε αγοράσει early entry. Είχαμε αγοράσει φθηνότερο εισιτήριο και όμως κάτσαμε πρώτη σειρά. Πω, λαχείο ήταν για σένα που φαντάζομαι να αγαπάς, γιατί ήσουν πολύ έτοιμος να ανέβεις στη σκηνή. Αυτό που βλέπουμε φαίνεται σαν κάποιος να το έχει δουλέψει, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Και για πες, πώς έγινε. Και όμως ήταν εκείνη τη στιγμή. Πώς έγινε η διαδικασία, πώς σε διαλέξανε. Καθόμασταν πρώτη σειρά και κάποια στιγμή στο music, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν δύο κοπέλες από τα παρασκήνια. Και με ρώτησαν αν θέλω να συμμετέχω στον Apologetic Beat. Εγώ τα έχασα εκείνη τη στιγμή, δεν πίστευα ότι συνέβαινε. Και ούτε ακόμα το πιστεύω ότι έγινε. Τους λέω εννοείται. Και μου είπαν να πάω πίσω στον ηχολήπτη. Πήγα πίσω και ήρθαν και με πήραν και πήγα στα καμαρίνια από πίσω. Εκεί σου δείξανε τι θα κάνεις. Ναι, μου έδειξαν ένα μικρό κλικ, ένα μικρό σποτ, ας πούμε, με κάποια βήματα από τη χορογραφία. Δηλαδή την ώρα που περπατούσαμε ευθεία στο σταυρό, κάποια γυρίσματα, πώς θα την κρατήσω και όλα έτρεμες. Αυτά. Έτρεμες. Πώς? Είχες άγχος, έτρεμες, είχες τρακ. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή απλά δεν ένιωθα. Δε. Οπότε ούτε για τράγκ μπορώ να μιλήσω για τίποτα. Το ότι με κρατούσε, το ότι τη φίλησε, το ότι την άγγιξα ήταν νομίζω ήρθατε, περισσότερο ήρθατε από πάρα πολύ κοντά. Πώς είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς να είσαι τόσο κοντά. Μαντώνα. Πώς μυρίζει Μαντώνα. Πώς μυρίζει Μαντώνα. Φορούσε Σανέλ. Για πες. Φορούσε Σανέλ, ναι. Εγώ από κάτω που την έβλεπα, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι έντονα μακιγιαρισμένη. Ναι, ήταν αρκετά βαμμένη. Αρκετά βαμμένη. Ήταν αρκετά βαμμένη, κάτι που δεν το βλέπαμε εμείς από κάτω, ωστόσο είναι κούκλα, είναι πανέμορφη. Δεν μου λες, σου είπε κάτι ιδιαιτέρως που δεν ακούσαμε εμείς. Ναι. Τι σου είπε. Βασικά κοίταξε τα τατού μου, πολύ έντονα, και είπε εκτός μικροφόνου, εμένα δεν με έχεις. Απέτηση. Γιατί ποιους έχεις. Έχεις κάποιο rockstar στα τατουάζ σου. Όχι. Έχω πράγματα που συμβολίζουν κάτι για μένα, ωστόσο θα την κάνω σίγουρα και άμεσα για να θυμάμαι αυτή τη μέρα. Από κόσμες μένει τους φαν, σου λέει μόνο Χριστό και κλαράκια, βάλε μια Μαντώνα να σε φυλάει. Να σε έχω δικιά μου. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Να σου πω. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία συγκυρία, γιατί κάνεις και μια δουλειά που είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Ήταν μια αφορμή να μιλήσουμε για σένα, να βγει τηλεφωνική. Σου εύχομαι και στη δουλειά σου όλα να αρχίσουν να παίρνουν μια τρομερή ανηφόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τρομερή συγκυρία. Η τρομερή συγκυρία είναι αυτό που λες, ας πούμε. Γιατί πάνε τόσο νωρίς οι fans. Γιατί περιμένουν αυτό. Μη τους κάτσει κάποια στιγμή να είναι αυτός που θα διαλέξεις. Γιατί από ό,τι μου είχε πει και ο Χρήστος, αλλά δεν το είπε τώρα, πριν στη συναυλία όταν καθόντουσαν και περιμένανε, είχε πάει ο μάνατζερ και τραβούσε φωτογραφίες από τις πρώτες σειρές. Και έκανε cast. Και λέει αυτόν θέλω να ανεβάσουν. Κατάλαβες. Δηλαδή πηγαίνουν νωρίς και ανταμείβονται. Δεν θα πάρουν όποιον κι άλλο. Συγκινήθηκες. Όχι καλέ. Και κλαίει. Όχι, εντάξει, εδώ θα γυαλίσουν τα μάτια σου. Λίγο τρίφωνα δίπλα μου γι' αυτό. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ξεχωριστό κλίμα. Γιατί η Φωτεινή Ψυχίδου πήγε σε μια θεατρική πρεμιέρα και ρώτησε διάφορους επωνύμους ποιος βουλευτής πολιτικός θεωρείται ότι χορεύει καλύτερα ή μπορεί να χορεύσει πολύ καλά. Χορεύει, μπορεί να είναι σπουδαίο. Ναι, καταρχάς. Τι να μην ξέρει, Μπέκικα κάνουν και αυτά. Πόσα στιγμιότυπα έχουμε δει με βουλευτές ή με πολιτικούς αρχηγούς που χορεύουν. Πάρα πολλά. Να. Και φυσικά αυτά βρίσκονται στο παρακάτω Γκάλοπ. Ωραία. Το οποίο θα δούμε μόλις τώρα. Έχουμε και ένα τσιφτετέλι νομίζω ότι είσαι. Live δηλώνει παρόν σε θεατρική πρεμιέρα και ρωτάει τους επώνυμους ποιος είναι ο χορευταράς του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει, ακούνε μόνο την παινιά κι ο νους τους ταξιδεύει. Ένα ζεμπέκι, ο χόρευε ο Τσοχατζόπουλος, ο γνωστός.
Ο Μαϊμαράκης είναι πολύ έτσι. Ο Μαϊμαράκης θα το έχει λες. Να κάνουμε push-ups. Γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, χόρεψε ένα λεβέντικο ζεμπέκι. Το μόνο αληθινό εδώ και πολύ καιρό που είδαμε. Του πουλ κρύβει μέσα τη ένα μικρό Billie Eilish, αλλά δεν το ξέρει. Δεν μας το έχει δείξει όμως, οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Όμως. Θα πω ότι η Ραχίλ Μακρύ, επειδή είναι γυναίκα, έτσι, για να πούμε και μια γυναίκα, βρε αδερφέ. Είναι ο πρωθυπουργός μας. Κάνει μια πιρουέτα εδώ, η οποία καταλήγει απέναντι, την ώρα που σου λέει ότι αυτό που κάνει δεν είναι πιρουέτα. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Είναι αυτό το οποίο λένε γαλλιστή μπαλαντέρ. Είναι μπάιλα μπάιλα που λέει ο άλλος, είναι η ίδια ακριβώς λέξη. Μπαλαντέρ είναι ο χορευτής. Ο Μπουτάρης. Γιατί? By far, γιατί τα χορεύει όλα. Είναι ο πιο μάγκας και ο πιο κομπλεξάριστος και μπορεί να κάνει τα πάντα. Γεωργιάδης είναι που τα σπάει γενικά. Φωνάζει, χορεύει, τα ντεσιμπέλ είναι. Φωνάζει και χορεύει κιόλας. Είναι. Παιδί μου, όπου και να τον δεις, είναι λίγο έτσι κινήσεις και τα παίρνει. Άδωνης, οκ. Okay. Πάγκαλος. Έχει εκτόπισμα. Πιστεύω ότι στην στη σκηνή θα την κατάπινε. Είναι να πάει σε ένα ψυχίατρο. Είναι αγενέστατο. Το θεωρείτε σοβαρό. Ένα άλλο βαρύ, όχι χέρι, άτομο, που χορεύει πολύ ωραίο το βάλς. Βενιζέλος, Βενιζέλος. Άρχοντας με τα όλα του. Και στο βάλς του και όλα. Στην αποφύτηση της κόρης του ήταν αυτός ο χορός. Είχε κάνει ένα πάρτι κόρη του. Τώρα τέλειωνε το γυμνάσιο, το λύκειο, έπαιρνε πτυχίο. Πάντως ήταν ένα πάρτι της κόρης του. Μάλιστα. Πάντως η πρώτη. Είχε δίκιο η. Ποια? Που είπε για τον. Α, το λέει γιατί ήταν το πιο. Για το Λεβ. Τη συγκολέμα, μήπως. Μπράβο! Έλα, που είπε για το κουτσούμπα. Ναι. Κουτσούμπα. Πραγματικά ήταν πολύ αυθόρμητο το ζεϊπέκικο του. Νομίζω ότι χειρότερο ήταν ο Άδωνης. Ναι, ήταν. Anyway. Καλά, αυτό. Ήταν από το γάμο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα να σας δώσουμε. Εκτός από τους Boys The Noise που έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε τη νέα σειρά Party Time της Αριέτε. Και επαναλαμβάνω, παιδιά μου, είναι 7 κομμάτια, 7 συσκευές. Οι οποίες είναι πανέμορφες και φτιάχνουν μία συσκευή. Μαλίτς γριάς, άλλη παγωτομηχανή, άλλη popcorn, hot dog, γρανίτες, ντόνατς και λουκουμάδες και τέλος muffins και pancakes. Ένας ο πιο γρήγορος, αν πάρει τηλέφωνο στο 90 11 51 51 51, θα κερδίσει και τις 7 υπέροχες αυτές τις συσκευές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά εδώ, Boys and Noise. Έλα τα αγόρια. Η αγκαλιά σου ουρανός, πάμε ακόμα πιο ψηλά. Μέρα τη μέρα μαζί σου περνάω. Αυτά είναι τα
αγόρια που έχουν τρελάνει τα κορίτσια. Τι σου ξένα, είναι καλά τα παιδιά. Και όχι μόνο τα κορίτσια, και αγόρια έχουν τρελάνει. Θέλω να σα πω ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο. Τέτοιο παραλήρημα. Ναι. Πρώτη φορά σα παίρνουμε μέσα στο πλατό. Ελπίζω να είστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί είναι πιο φρόνιμε. Έτσι. Οι άλλε κάνανε μεγάλε τρέλε. Οπότε τα κορίτσια μου εδώ έτσι κρυφίνουν στο βίντεο. Πάντω είστε πάρα πολύ τυχερέ, διότι σήμερα θα υποκαλύψουν πολλά πράγματα για τη ζωή του και την προσωπική του και πράγματα τα οποία δεν τι ξέρετε. Κάνε μια πρόβη στο ωραίο μαγαζί. Θέλω να σα πω ότι έχω ένα υπέροχο δώρο από την Αριέτε, κυρίε και κύριοι. Σπίτι να έχετε τέτοια για το πάρτι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σα έχουμε μια πλήρη συσκευή για πάρτι. Ένα πλήρε σετ συσκευών για πάρτι, όπου απαρτίζεται από μηχανή για μαλλί τη γριά, ποπκόρν, hot dog, γρανίτα, παγωτό. Και βέβαια δύο συσκευές για muffins και pancakes. 90-11-51. 51-51. Ωραία, ο πιο γρήγορος θα τα πάρει αυτά όλα μαζί. Εμείς λοιπόν πάμε τώρα να υποδεχτούμε τα γόρια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, boys and noise, λυσάξτε! Να είστε καλά, καλώς ήρθατε και πάλι. Καλά είμαστε, μια χαρά. Τι γίνεσαι εσύ, καλά. Εμείς σας έχουμε μεγαλώσει κάθε χρόνο, σας βλέπουμε. Σας έχουμε κάνει, σας έχουμε υιοθετήσει. Θα πάει καλά η χρονιά αν δεν έρθουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πήγατε πρώτη φορά, ποιος σας έχει πέρι σπούρι. Καθίστε, καθίστε. Εδώ, πάμε αγόρια. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε θέση που θέλετε εσείς. Τώρα δεν ξέρω πώς, σε τι κατάσταση σας βάλω. Για να σας δω λίγο αν έχετε αλλάξει. Έχετε αλλάξει. Αλλάξατε. Τούτος άλλαξε πιο πολύ. Ναι, το μαλλί. Το μαλλί, Ναι. Βεβαίως. Έτσι είναι. Πώς είστε, όλα καλά. Πώς αισθάνεστε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια. Επιτυχίας. Νομίζω είναι πριν από τρία χρόνια ή δύο. Τρία χρόνια που είχατε έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά. Έτσι, και πολλά έχουν συμβεί από τότε. Τρία χρόνια που καλπάζουν τα πράγματα. Πάνε καλά τα πράγματα, δεν ξέρω τι θέλω. Περνάμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Φτούφτου. Έτσι, να περνάτε πάντα. Έτσι, ας πούμε, την πρώτη στιγμή με την τώρα, πιστεύετε ότι το φανταζόσασταν αυτό ή όχι? Ναι, το ονειρεύεσαι. Το ονειρευόσασταν. Το ονειρευόσασταν. Θέλουμε να γίνει σίγουρα. Βγάλτε αυτό από εκεί, δεν σένα. Ποιο? Έχεις ένα τσουλουφάκι, ποιος το χάλασε. Έτσι. Μέχρι εκεί, μην το πας. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε για να μάθουμε πράγματα για σας. Λοιπόν, βεβαίως θα παίξουμε. Έχετε μία ρακέτα ο καθένας μπροστά που μου γράφει το έχω κάνει, το έχω ή δεν το έχω. Σημαίνει δηλαδή το έχω κάνει ή δεν το έχω κάνει. Θα σας κάνουμε... Έχεις πάει σε παραλία γυμνιστών? Κανένα σαν. Όχι. Άλλη μια. Τίποτα. Δεν έχει τύχει γιατί γίνατε γνωστοί πολύ νεαροί ή είναι κάτι που δεν σας αρέσει? Είχα πάει 5 χρονών. Καλά, 5 έτσι και αλλιώς. Καλά, και στα βαφτίσια δεν τα λέμε γυμνισμό. Οπότε τίποτα, μάλιστα. Έβγαινες ποτέ με δύο κοπέλες ταυτόχρονα? Έλα την αλήθεια, θέλω. Έλα, παιδιά. Όχι, εντάξει, θέλω. Έλα, όχι, να σου πω, όχι. Εντάξει, θέλω. Έκανα πλάκα, έκανα πλάκα. Αν απαντήσεις σοβαρή και οι άλλοι δεν είναι σοβαροί, τότε... Τι πάω να πει σοβαρή και όχι. Όχι, έχω ορό της αλήθειας. Εντάξει, το ξέρω και από τα γόρια μου, όταν τα κοιτάω στα μάτια, καταλαβαίνω το ψέμα. Βάλτε την αλήθεια. Βάλτε την αλήθεια. Θα σου πω, αυτό είναι η αλήθεια. Απλά, αν παρουσιαστεί μια δεύτερη πιο ενδιαφέρουσα, η πρώτη... Τη σταματάς. Καπάκι, δεν βγαίνεις 2-3 φορές μέχρι να δεις αν η άλλη είναι διαθέσιμη. Έλα την αλήθεια. Άμα θέλεις να συνεχίσεις με την άλλη σχέση. Δεν μπορώ. Άμα δεν θες μια άλλη κοπέλα και θες να μιλήσεις μαθιά, συνεχίσεις. Εγώ είμαι σίγουρη για σένα. Σένα δεν ξέρω. Απλά να είσαι σωστός απέναντί της. Καλά. Να σταματήσεις με τη μία, το ξεκαθαρίσεις. Να μάθει να λέει τα αλήθεια. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, και θέλουμε ειλικρίνη γιατί ο ρόλος της αλήθειας της μάνας είναι εδώ. Έχεις ερωτευτεί ποτέ την κοπέλα φίλου σου? Παιδιά, σας παρακαλώ. Ω, ζημιά εδώ, ε. Όχι. Τι καλά, παιδιά. Τι αντελούδια είναι αυτά που έχουμε φέρει σήμερα στην εκπομπή. Θα μολύσω το Μικέ να σας δακώσει. Λοιπόν, έχεις κάνει ποτέ τατού που μετάνιωσες? Δεν έχω τατού. Μάλιστα. Ώστε εσύ έχεις ένα τατού που το μετάνιωσες? Δεν έχω μετάνιωση το τι έκανα το τατού. Γιατί ήταν. Το έκανα. Μεθυμένος. Πώς το. Όχι. Ένα βασικά, εντάξει, αλλά. Τι είναι? Μπορείς να πεις δεν θες. Όχι, δεν είναι τίποτα, είναι εδώ στο πόδι. Είναι, το είχα κάνει, μου άρεσε πάρα πολύ που το έκανα επειδή το έκανα με φίλους μου σε διακοπές, αλλά εντάξει, αυτό που λέει δεν μου άρεσε. Μάλιστα. Ωραία. Έχεις δει ποτέ ερωτικά την Ελένη Φουρέιρα? Πού είναι το... Μην κοιτιέσαι. Είναι φίλη μας η Ελένη.
Έλα, παιδιά. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μπήκαμε σε καλό δρόμο. Μα γιατί θα το κατηγορήσουμε, είναι κακό. Όχι. Απλώς, να εδώ και ο τρόπος το τραγούδι. Βέβαια. Να ρωτήσω επόμενη ερώτηση. Έχεις φλερτάρει στο διαδίκτυο? Καλά και καλά. Εγώ τα λέω από κοντά αυτά. Άσε ρε φίλε. Εσύ ό,τι πεις θα βάζουμε το ανάποδο. Σε μεγάλο λαμόγιο. Ούτε καν, αλλά λέω την αλήθεια. Ναι. Σε έχω παρεξηγήσει. Δεν θέλω μέσα το ίντερνετ. Από κοντά είναι... Εντάξει, από κοντά σίγουρα. Εντάξει, με λύσεις. Όχι, θα σου πω από κοντά. Δεν σου λέω τίποτα τώρα. Μπορεί να μην έχεις και λογαριασμό στο όνομά σου, γιατί δεν θα είναι εύκολο να επικοινωνήσεις έτσι. Να έχεις ένα λογαριασμό που δεν φαίνεται. Εντάξει. Αυτό είναι πιο κρύφα. Καλό είναι αυτό, το έχουμε σκεφτεί. Έχεις δεχτεί ποτέ φλερτ από άντρα? Δεν ξέρω. Είναι μια μηχανιστή γραμμή ή όχι? Εμένα με έχουν χωφτώσει κιόλας. Αλήθεια? Σε μαγαζί ή σε συναυλία? Σε μαγαζί. Και τι έκανες? Ξέρεις, λίγο σκάλωσα. Κοίταξα λίγο πίσω. Είναι την άντρα. Ψιλοσκάλωσα. Καλά, και γυναίκα θα σκάλωνα, γιατί είναι μια κίνηση. Ναι, είναι δύο. Γυναίκα του λέει, με γούφτε τζουρού. Αλήθεια. Όχι. Αλλά... Ναι, δεν έγινε τίποτα άλλο. Αυτό έτσι. Σε μαγαζιά πολλοί μας έχουν πει ότι έχουν χουφτωθεί. Έχει πέσει χούφτο. Μπορεί να γίνει και κατά λάθος. Αυτό θα γίνει και μες στο live που γίνεται χαμός. Άμα έχει... Τι λες? Άμα είσαι σε live και γίνεται χαμός. Ναι, δεν ξέρεις και ποιος είναι για να ρίξει την ανάποδη. Βέβαια. Εσύ δεν αισθάνθηκες εσύ αμηχανία καθόλου, δεν συνέβη κάτι τέτοιο? Εγώ αμηχανία αισθάνομαι γενικότερα με αυτό το, με το χούφτο μας. Με το χούφτο. Μάλιστα. Λοιπόν. Και με το φλερτ και όλα αυτά. Ωραία. Οπότε είσαι ένα παιδί το οποίο είναι συμμαζεμένο, δηλώ λιγάκι, έτσι. Εντάξει. Θα το έλεγα. Θα δούμε αργότερα. Θα το έλεγε. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου να κάνεις όλο καριέρα? Ναι. Γιατί όχι? Μάλιστα. Μα εξ αρχής νόμιζα ότι δώσαμε και σόλο. Ναι, βασικά για σόλο πηγαίναμε και μας είπαν που είμαστε. Δεν ξέρω αν οι φαν σας απογοητεύονται αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα απογοητεύονται, γιατί σας αγαπητοί. Δεν είπαμε ότι πάμε. Οκ. Είπαμε ότι το έχουμε σκεφτεί. Δεν φοβόσαστε ότι θα χωριστούν αυτά τα κορίτσια σε στρατόπεδα μετά? Μπορούν να έρχονται σε όλους. Όχι, βέβαια, ξεκινήσαμε μαζί. Ξεκινήσαμε μαζί και μαζί νομίζω θα καταλήξουμε. Ωραία, τέλεια. Στηρίζουμε ένα στον άλλον. Θα έκανε ποτέ γυμνή φωτογράφηση για ένα μεγάλο ποσό? Δεν ξέρω. Σε δύο χρόνια από τώρα. Σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, έχω βάλει στόχο. Ρακέτα, παρακαλώ, ρακέτα, για να δούμε το αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Γυμνή φωτογράφηση. Μάλλον. Όχι, βασικά. Εντελώς γυμνή. Γυμνή, ναι, γυμνή. Όχι, εντάξει, δεν πέφτει. Καλά, μπορεί να είναι να μην είναι σαν την Καρδέλη. Είναι λίγο too much. Μπορεί να είναι σαν την Καρδέλη που δεν φαινόταν. Ήταν γυμνό, αλλά δεν είχε. Ενώ του Καρδέλη. Ή σαν τον Μπίμπερ. Ναι, που λέει, κοιτά εκεί πέρα, ξέρω εδώ και καλά είναι. Εντάξει, δεν το έκανα. Ή εκτό αν υπήρχε κάποιο λόγο πιο ιδιαίτερο. Μάλιστα. Όχι, ναι. Εμείς βάζουμε οικονομικό λόγο. Ναι. Όχι, με τίποτα. Είστε τόσο υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα περιοδικό και σας έλεγε πάρτε. Τι να πω. Όχι, να πάρουν. Ναι, να πάρουν 70 χιλιάρικα ο καθένας. 100 ο καθένας. 100 κλείνω. Και κλείσαμε. Όχι. Όχι. Γυμνή, εντάξει. Όχι, γυμνή. Εντάξει, άμα η καριέρα μας ήταν μοντέλα, τότε ναι, θα το κάναμε. Αλλά εφόσον είναι τραγουδιστές. Μάλιστα. Θα το πάμε αλλιώς. Έχεις κάνει ποτέ σεξ σε δημόσιο χώρο? Καλό, ε! Δημόσιο χώρο, τι εννοείς? Εννοώ εκτός σπιτιού. Σπιτιού. Όχι του σπιτιού σου. Στην βεράντα. Που και στην βεράντα. Τώρα απέναντι έχει άλλες βεράντες. Αυτοκίνητα, βάρκες, πάρκα, θάλασσα. Ναι, στάσεις λεωφορείου, παγκάκια. Κυδρώσια. Ρακέτα, παρακαλώ πολύ. Μην το σκεφτείτε. Την ρακέτα, δεν ξέρω που είναι. Καλό, ναι. Τιν-τον. Εντάξει, ρε παιδιά, τι. Λογικό. Όταν είσαι πιτσιρίκας, απογοητεύτηκαν τα κορίτσια. Έχεις εκνευριστεί ποτέ με κάποιο μέλος του γκρουπ σε σημείο τέτοιο που να μην θες να του ξαναμιλήσεις? Όχι. Και πριν τα κοίταξες και κούτσες. Λοιπόν. Τα σκέφτησε.
Δεν ξέρω, όχι, δίνω και χρόνο και εσάς. Την ερώτηση θέλει να ξανακάνουμε. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Οπότε δεν έχετε τσαντιστεί καθόλου, έτσι. Τόσο πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Τόσο πολύ, σαν να μην μιλάμε ένα στον άλλον. Νομίζω ότι το τεστ το περάσατε. Ένα χειροκρότημα, κορίτσια και αγόρια. Δυνατό! Λυσάξτε! Είναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το οποίο θα δούμε είναι ένα δώρο στους φαν σας, έτσι, αν φτιάχναμε την εγκυκλοπαίδεια των Boys and Noise, έτσι, θα ήταν αυτό το βίντεο εδώ. Θα δείτε πράγματα, φωτογραφίες από προσωπικό τους αρχείο για το τι είναι οι Boys and Noise και πώς ξεκίνησαν και τι κάνανε. Ένα βίντεο το οποίο δεν έχετε ξαναδεί και νομίζω ότι θα είναι στη συλλογή σας. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και έπειτα από ενδελεχή έρευνα στις βιβλιοθήκες της χώρας, φέρνουμε στο φως την σπάνια δίτομη εγκυκλοπαίδεια Boys and Noise. Μελετήσαμε σελίδες και σας αποκαλύπτουμε. Κοινό συνδέει τον Άρη με τον Σούπερμαν, τις ντομάτες και το ποδόσφαιρο. Ο μικρός Άρης ήταν φανατικός θαυμαστής του Σούπερμαν. Τα ντοκουμένα το πιστοποιούν. Δεν μπορεί να φάει με τίποτα ντομάτες. Δοκίμασε τις δυνατότητές του στα μισά από τα Ολυμπιακά αθλήματα στην παιδική του ηλικία. Ενώ είναι το μικρότερο από τα δύο αδέλφια του, τον Ντένι και τη Γιάννα. Η επίτιμη Φαντίνα έχει να προσθέσει. Αυτό που γνωρίζω για τον Άρη είναι ότι όσα βραχιολάκια του δίνουν οι φανς, θα βάζει τα λοβιά ταχυτήτων του αυτοκινήτου του. Τι κοινό έχει ο Βαγγέλης με τον Captain America, την Scarlett Johansson και τον Κοζάνη? Το παρατσούκλι του μικρού Βαγγέλη ήταν λουκουμάκος, επειδή όπως πιστοποιούν οι φωτογραφίες, είχε στρουμπουλά μάγουλα. Αγαπημένος παιδικός του ήρωας σε σημείο λατρείας, ο Captain America, ενώ η αιμονή του στην εφηβεία με την Scarlett Johansson προκαλούσε τα πειράγματα της οικογένειας. Η Κοζάνη θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του, αφού έπειτα από συναυλία με τους Boys and Noise, θαυμάστρια βρήκε το αυτοκίνητό του, του όρμησε και τον φίλησε στο στόμα. Η επίτιμη φαμβορείο προαστίων Ανδρονίκη προσθέτει. Το που γνωρίζω για τον Βαγγέλη είναι ότι φοβάται τα θρίλερ, αλλά δεν το παραδέχεται και προσπαθεί να σατιρίσει κάποιες σκηνές από αυτό. Μαζί σου μπορώ να φτιάξω τα θέλια για μας ένα κόσμο που δεις για να χωρά. Τι κοινό έχει ο Τζίμι με την Τζέσικα Άλμπα, το σκέιτμπορτ και το σαξόφωνο? Ο Τζίμι μπορεί να απεχθάνεται τις μπάμιες, αγάπησε όμως από μικρός τον Πίτερ Παν και αποθέωσε στην εφηβεία του την Τζέσικα Άλμπα. Λάτρης των ταινιών τρόμου, ντύθηκε πολλές φορές βαμπύρ στην ανήλικη ζωή του, ενώ ξεχώρισε εκτός από το πιάνο, το σαξόφωνο στο μουσικό σχολείο που μαθήτευσε. Αποκαλύπτουμε πως την ίδια ημέρα, ώρα και μήνα που γεννήθηκε, έρθε στον κόσμο ο δίδυμος αδελφός του Νίκος. Η επίτιμη φαν νοτίων προαστίων Ντίνα προσθέτει. Αυτό που γνωρίζω για τον Τζίμι είναι ότι στον ελεύθερο του χρόνο γράφει στίχους και τους εμπρέτζα από τις φανς του και από τους ανθρώπους γύρω του. Ο Γιώργος Εφρεμίδης το επιμελήθηκε να το πούμε. Όντως σε άρπαξε, κορίτσι, σε κεφαλοκλείδωσε και σε φίλησε. Ναι, κανονικά. Ωραία. Ωραία η Κοζάνη. Πολύ η Κοζάνη. Έχουμε και φιλιά και από όλα. Και άλλα. Και άλλα. Όλοι ήταν τις πιο... Με τις πελάτησες πήγαν. Με τις φανς. Έτσι πιο με τις πιο θερμές, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Κάπου να είτε εντυπωσιαστήκατε, ας πούμε, για το τι γίνεται εδώ πέρα, ρε αδερφέ, ξέρω εγώ. Που να γίνεις πολύ χαμό. Γενικά, να σου πω την αλήθεια, εγώ συγκεκριμένα κάθε φορά που πάω σε μια καινούργια πόλη, λέω, δεν υπάρχει. Φίλε, τι γίνεται εδώ, ξέρω. Ναι. Δηλαδή, είναι σε κάθε περιοχή σε εκπλήσει. Ευχάριστα. Έχετε μια αγωνία, ρε παιδιά, ότι αυτό μπορεί να τελειώσει. Εντάξει, δεν το σκεφτόμαστε ούτε το. Εμείς ζούμε τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Το τώρα, αυτή τη στιγμή. Να περνάμε καλά. Το θέμα είναι να ζούμε τώρα. Περνάμε καλά τώρα και τώρα περνάμε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Θέλω να μάθω και άλλα πράγματα λοιπόν. Οπότε πάμε σε κάποιες ερωτήσεις που θέλει να κάνει η συντακτική μας ομάδα και εμείς τις μεταφέρουμε. Αλλά είναι και δική μας περιέργεια. Με ρακέτες πάλι. Όχι, χωρίς ρακέτες, έτσι κανονικότατα. Λοιπόν. Τέταρτο μέλος στο συγκρότημα θα ήταν ιδανικά για εσάς ο Σταν, ο Ματιάμπα ή ο Λάμπης Λουτιαράτο? Έχω ματιάμπα. Μπράβο. Τρελός. Ματιάμπα. Τρελός και ταιριάζει νομίζω. Έχει πολύ πλάκα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που πες τρελό. Ξέρετε τι είναι οι αδερφές Μπρόγερ? Όχι. Δεν ξέρετε τις αδερφές Μπρόγερ? Όχι, εγώ δεν ξέρω. Τι είναι?
Είναι δύο stars της, των 60's, έτσι, ένα ντουετάκι που ήταν δύο αδέρφια, δύο κορίτσια αδέρφες, οι οποίες ήταν πολύ μουσικοχορευτικές και κάνανε σόου. Οκ, ναι. Ναι. Κάτι μας, κάτι. Τα αγόραζες το CD της Κατερίνας Τικούδη. Γιατί όχι. Δεν ξέρω, εσύ. Αν μας αρέσουν τα τραγούδια. Και... Ωραία, εσύ αρέσει. Το... Μιλάς για το συγκεκριμένο, για ακούσει... συγκεκριμένο ή γενικά. Υπάρχει κάποιο από όλα που είναι το πιο αγαπημένο σου. Νομίζω, εγώ θυμάμαι ένα που είχα ακούσει το Μένα σου φιλί. Νομίζω. Εμένα μου έχει φύγει το τότε. Μένα σου φιλί. Εντάξει, πειράζει. Και τα γίδια. Το ακούς και μάλιστα. Δεν ξέρω που είπα. Πουρά, παρεσύνη και περμπούρου, μπορεί, παρμπούρου, μπορεί, μπορεί, μια από τα γίδια. Κάτι τέτοιο. Κάτι γίδια, καλά. Είναι κάτι γίδια, ναι, ναι, γίδια. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, αλλά αυτό έχω ακούσει και μου άρεσε. Μάλιστα. Ωραία. Έχει αλλάξει κάποιο από εσά αριθμό κινητού γιατί το βρήκε θαυμάστρια και σας μοβάριζε με μηνύματα. Βέβαια. Ναι. Όλοι αλλάξατε μηνύματα. Τον πρώτο ναι, που είχα τον είχα, τον είχα αλλάξει. Δεν... Όταν αλλά... όταν, θυμάμαι όταν, πέρσι που είχαμε άλλαζε χρονιά και επειδή τον αριθμό τον είχαν όλοι. Δεν παίζει να μην υπήρχε άνθρωπος να μην είχε τον αριθμό. Είχε κυκλοφορήσει full. Εντάξει, κάποια στιγμή πήγαινε εκραγή το τηλέφωνο από τις κλήσεις και τα μηνύματα. Χρόνια πολλά. Ναι, όπου δεν υπήρχε. Πότε αλλάξατε τελευταία φορά δηλαδή νούμερο? Εγώ καιρό τώρα. Κανένα χρόνο άνεση. Περίπου ναι. Ξέρετε λοιπόν, τι ναι. Είναι, πώς λέγονται τα παπούτσια που φορούν οι μπαλαρίνες? Είμαι σίγουρος ότι αν το πεις θα σου πω ναι, αλλά... Από μπου δεν αρχίζει. Από μπου δεν αρχίζει, όχι. Από πού. Από πι. Πού. Πι. Πού. Πουέντ. Πουέντ. Είναι πουέντ. Ευχαριστώ πάντως. Στέκονται στις μύτες των ποδιών. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που κάνεις πριν κινηθείς? Τελευταίο. Ναι. Στο κινητό. Λένε δόντια. Στο κινητό. Έτσι, μου έχει πέσει και πολλές φορές στο κεφάλι κιόλας. Έχεις συνιστάξει και σου έχει πέσει το κινητό. Μιλάς, στέλνεις μηνύματα. Ναι, κοιτάω το Facebook. Κοιτάω... Εσύ κοιμάσαι αμέσως, δηλαδή δόντια και ύπνο. Δόντια, εντάξει, και εγώ μπορώ να χαζέψω λίγο στο κινητό, αλλά σαν δραστηριότητα, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Είναι το να πλέον δόντια. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν μπω στην ομάδα έστω και μια φορά. Να δω ότι είναι όλα καλά. Είναι ένα group που έχουμε στο Facebook. Άντε, ναι, Βαγγέλης Χαγουριώτης Fans λέγεται και τα παιδιά έχουν αντίστοιχα. Ναι, έχουμε όλοι. Και δεν μπορώ, θέλω να δω ότι είναι εντάξει τα κορίτσια μέσα, ότι είναι όλα οκ. Okay. Και μετά πέφτει για ύπνο. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ότι είναι καλά, ποιο... Τι είναι το υαλουρονικό? Ναι. Τι... Τι είναι, δεν είναι αυτό που το βάζεις πάνω στο κεφάλι σου? Στο κεφάλι, στο καπέλο. Πάνω στη μούρη σου. Και σε κάνει με όταν... Κούκλο. Ωραία. Αυτό που θα βάζεις σε λίγο καιρό, Άρης. Α, τώρα που λες σε λίγο καιρό. Έχει γίνει μια μικρή πλήση κεφάλι με αυτό. Εντάξει, ναι. Λίγο πολύ. Ποιος από τους τρεις πιστεύεις ότι θα παντρευτεί πρώτος? Άρης. Εδώ εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει. Να δείχνει από κάτω. Πάντω, εγώ πάντω όχι. Γιατί, εσένα δεν είπε κανένα όπω κατάλαβε. Άρα τι 19. Γιατί, ένα λεπτό, sorry. Μπορεί να σου τη. Να σου βαρέσει. Εντάξει, νομίζω. Δεν θέλω. Πιο μετά. Άρα πιστεύετε ποιο είναι ο πρώτο? Α ψηφίσουν, α πούμε και οι τρει. Εγώ ψηφίζω Τζίμι. Εγώ ψηφίζω Άρη. Ε, ο Άρη ή εσύ. Ο Άρης, είδες, 2-1. 2-1, λοιπόν. Ο Άρης κερδίζει την παντρεία, παιδιά. Έχετε κάνει ποτέ καμιά άλλη δουλειά? Βέβαια. Για πες. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα 18 και έπαιρνα τηλέφωνα για έρευνες. Όχι για... ήσουν ο ενοχλητικός τύπος ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνα για σας. Δεν ήμουν ο πολύ ενοχλητικός τύπος που πούλαγε προϊόντα, αλλά που έκανε έρευνες για διάφορα προϊόντα. Σωστά. Έχω κάνει, ναι. Έχω κάνει και σερβιτόρος, έχω κάνει και σε σούπερ μάρκετ, έχω δουλέψει σε ταμείο, επειδή είχα καλή σχέση με τα αρέστα, δίνα γρήγορα κλπ. Γίνονται δοκιμαστικά για ταμεία, εντάξει, το ήξερα μέσα μου ότι το μπορούσα να το κάνω. Πάντα ήθελα από τη στιγμή που τελείωσα τη σχολή, ήθελα να είμαι ανεξάρτητος οικονομικά, να μην ζητάω, δώσ' μου 10 ευρώ, 20 ευρώ, 5 ευρώ. Οπότε, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Εσύ δεν πρόλαβες. Εγώ σχολείο, ναι. Σχολείο. Και καλά έκανες. Θα σας κάνω κι άλλη μια τελευταία ερώτηση. Τα αντικείμενα που σας πετάνε στη σκηνή τα μαζεύετε? Ναι. Ναι. Έχουμε ναι. Πάντα... Και... Εμείς δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα, αλλά πάντα ζητάμε να τα μαζεύουν οι διοργανωτές. Και τι τα κάνετε τόσα πολλά, πού τα βάζετε? Έχουν τύχει μερικές δυσάρεστες φορές, όχι δυσάρεστες, κακές περιπτώσεις που δεν μπορούμε να τα πάρουμε στο αεροδρόμιο. Mm. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε να τα δώσουν σε κάποια εκκλησία, όταν είναι αρκουδάκια, σε κάποιο ίδρυμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τις περισσότερες φορές που τα περνάμε από το αεροδρόμιο, τα παίρνουμε σπίτι μας. Τα παίρνω πάντα, δηλαδή. Γεμάτα. Ξέρετε τι να κάνετε. Mm-hmm. Να βγάζετε σε δημοπρασία στις φάνσες που σας αγαπούν πολύ αυτά.
σε μια μικρή τιμή και το ποσό να το δίνετε σε κάτι φιλανθρωπικό. Ναι, θα μπορούσατε. Ναι, θα μπορούσα. Γιατί εντάξει, κουκλάκια, κουκλάκια, κουκλάκια. Ναι, ναι, ναι. Είναι από την άλλη, δεν ορίζεται, αλλά ναι. Όχι, κάνει κάτι σωστά. Καλό. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το νέο άλμπουμ των Boys & Noise λέγεται Τένια Φαντασίας, έτσι. Λοιπόν, εξαντλήθηκε και επανακυκλοφόρησε, μπορείτε να το βρείτε. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή θα βρίσκεστε στο Gotham Stage. Ναι, και πού είναι αυτό? Πριν συνεχίσουμε για τον Gotham, να σου πούμε για το άλμπουμ. Ναι. Κυκλοφορεί βέβαια από την εταιρεία μας, την Panic Records, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ορίστε και κρατάω και είναι πάρα πολύ. Έχουμε φέρει ωραία και μερικά και θα θέλαμε και να δώσουμε. Α, πολύ ωραία. Πέντε. Θα θέλαμε να δώσουμε. Πώς θα γινόταν αυτό? Πόσα? Με email. Πέντε. Τέσσερα έχω. Ωραία. Πέντε. Όχι. Με κλήρωση να πω. Ναι, με κλήρωση. Πέντε. Στείλτε μας email fumulife@star.gr. Και θα σας τα πούμε αύριο τα αποτελέσματα για αυτά τα CD. Τα έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στο Gotham Stage που βρίσκεται, είπαμε, στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι. Περιμένουμε όλους. Κάθε Κυριακή απόγευμα. Πολύ χαρήκαμε που σας είδαμε. Να είστε καλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Και σας τα πράγματα πολύ καλά. Καλή συνέχεια και εσάς, παιδιά. Σας περιμένουμε για τις Κυριακές στον Gotham από τα 5.30 με χαρά. Α, τέλεια. Φιλιά πολλά σας. Λοιπόν, και ο νικητής σήμερα του παιχνιδιού μας είναι η Καλλιόπη Βούλγαρη Τίνος. Α, την Τίνο. Αχ, Καλλιόπη, θα κάνεις πολύ ωραία πάρτι. Να καλείς και τις γειτόνισσες και όλες τις φίλες και να κάνετε με αυτά τα πολύ εργαλεία τα πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.